Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρες, έλα καλημέρες Κωνσταντίνε μου, τι βλέπουμε, ατρομητάρα, διπλό με Σλοβακία, οχ, παραλίγο και το 1-3. Μεγάλος ατρόμητος, εσύ εδώ τι έχασε ο ατρόμητος, το έβγαλε το διπλάκι του, πήραμε τα μπουνταλάκια τον ατρόμητο. Ο Άρης δεν το έβγαλε το ασάκι. Κακός. Εγώ θα διαφωνήσω με Βαραγιάννη, τον άκουγα. Καλά, εσείς αν παίζατε χθες είχατε δύο δοκάρια, δεν σας έδινε το πέναλτι. Όχι. Θα είχαμε εδώ πέρα ο μεγάλος ΠΑΟΚ, άτυχος. Όχι, όχι, μα και ο Άρης άτυχος ήταν. Άλλο θα πω. Όχι, δεν είναι. Άλλο θα πω. Άτυχος δεν είναι κανένας. Πώς, αφού είχες δοκάρια. Σε αυτά τα μάτια εμένα δεν με ενδιαφέρει η εμφάνιση. Θέλω τον γκολ, μισό μηδέν για να κερδίσω. Άσε, άσε, δεν θέλω ούτε 100 φάσεις. Ο Άρης ήταν πιο καλός από ό,τι τον περιμέναμε. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον. Τι προτιμάς εσύ, να είναι πιο καλός από ό,τι περιμένει για λύση 0-0 ή να κάνει τρεις φάσεις να βάλει 1-0. Ρε εικόνα του μάτσου λέω, ποια εικόνα είδα από την ομάδα του Άρη. Εντάξει, αυτό το χθεσινό μάτς ήταν Άρης, ναι. Πανετολικός, συνέδρα με του, κλειστός πίσω. Ρε Νίκο, με αυτούς κληρώθηκε. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει. Εσύ θα πας μες στον Άγια, ξέρεις τι θα παραπέξεις, σαν τη Λεμεσό θα παίξεις. Λες, τι θα κάνεις. Δεν θα βγω εγώ τρεις φορές στο τρανζίστορ. Άμα βγεις στο τρανζίστορ. Δεν θα βγω τρεις φορές, εγώ λέω θα βγω. Το πισινό, σαν το πηγάδι του Μελιγαλά, άμα βγεις έξω. Εγώ λέω θα βγω στο τρανζίστορ. Ευγές. Θα βγω και θα λες πω πω τη μαγεία. Με την Dortmund σε θυμάμαι που πανηγύριζες 0-1. Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟ. Βγήκα 2-3 φορές. 30 μέτρα ήσουν 89 λεπτά κάτω από τη σέντρα. Άσε τώρα στην Τούμπα. Και στην Τούμπα το ίδιο έκανε. Μια χαρά. Στα 25 μέτρα άμυνα. Άρα λες. Τι άρα λέω. Άρα τώρα αυτό εναιρείσαι. Μου λες ότι. Μια χαρά το πήγαν οι Κύπροι. Τι έκανε οι Κύπροι. Αυτό θέλω να άκουδο, το πει. Άκουδο. Ναι. Κολομάδα ήταν. Από τα είπαμε ότι είναι μέτρια ομάδα. Γιατί είναι κολομάδα. Κολομάδα. Γιατί είναι κολομάδα. Δεν βγήκε από το καβούκι σε 90 λεπτά. Εκεί δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Μηδέν. Κάθε εκεί. Εκεί περίμενε τον Άρη να βάλει. Άμα το περιμένει και στην Κύπρο. Αυτό θα κάνει. Ναι. Θα φάει γκολ. Αυτό θα κάνει. Θα το φάει. Αυτοί θα το πάνε για 0-0 για παράταση πέναλτι, ρε. Δεν πάει. Δεν σε αρχοντίδη με την Αγγλία. Πρέτσα θα το πάνε αυτοί. Δεν έχουνε. Τώρα εκτό θα μα εκπλήξουν. Δεν ξέρω. Ήταν ακίνδυνοι. 100%. Εντάξει. Στην αντεπίθεση δεν βγήκανε. Βέβαια για να μην βγουν στην αντεπίθεση. Έκανε και ο Παντελίδης ένα τρίκ με μόνιμους τρεις παίκτες πίσω. Ποτέ δεν τους έβγαλε αέρα πατέρα γιατί ήξερε. Αφού είναι ακίνδυνη. Ότι θα. Όχι. Ο ακίνδυνος Γκίκας. Όχι. Έμειναν τρεις παίκτες πίσω. Οι δύο στόπερ και ο ένας χαφ. Ή ο ένας μπακ και οι δύο στόπερ. Ή ένας στόπερ, ένας χαφ και ένας μπακ. Ανάλογα βγαίνανε. Δεν τους άφησαν να βγουν σε αντεπίθεση.
είχε καλές επιστροφές ο Άρης πίσω. Καλός ήταν. Ωραία, αλλιώς αυτοί θα βγαίνανε. Βέβαια, κάτσε. Θα βγαίνανε. Θα τα βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Ήταν καλός, γιατί και αυτοί δεν είχαν το νους να ξεμητήσουν. Όχι, όχι. Ο Άρης ήταν καλύτερος από ό,τι τον περίμενα εγώ. Άλλο αυτό βραγόρι. Ο Άρης, αυτό, ναι, δεν το ο Άρης ήταν καλύτερος από ό,τι με τον Ατόμητο. Ο Άρης, η κατάρα του. Είναι το εννιάρι του και το δεκάρι του. Ο Τόνσο και ο Μπράουν. Ο Τέζε και ο Μπράουν. Ναι. Το έργο φάνηκε από την αρχή. Βάτω ρε Μπράουν στο πέντε, στο πέμπτο να λεπτό. Το μάτς. Δεν είναι καμία σχέση. Ο Μπράουν είναι κουρασμένος. Δεν είναι κακός εκτελεστής εκεί. Ναι. Εκεί δεν είναι στο πέμπτο λεπτό κουράστηκα και καλά. Όχι, δεν έχει κουραστεί. Του βγαίνει ο Ντεγκινί από τα εξτρέμ δεκάρι. Αυτά είναι τα τελειώματα του Μπράουν. Λοιπόν. Τελείως, του Ιντέγε. Έτσι, αυτά είναι τα τελειώματα. Δεν ξέρω τι τελειώματα. Σκοτώνει, δεν ξέρω, θα έχει και καλά τελειώματα. Ο παίκτης, που δεν βάζει τον κόλ σε εκείνο το τέτα τέτ ναι. Είναι κακό σεντερφόρ. Ε, κακό δεν το λες τώρα. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε. Ρε φίλε τώρα με συγχωρείς. Κάτσε, κακό δεν το λες. Άμα βάλω εγώ τώρα τον κόκκινο με σένα ή εμένα. Ναι. Να, θα έχουμε χειρότερο τελείωμα δηλαδή. Όχι, okay, εκεί είχε επιλογή να κάνει ό,τι θέλει. Να πλασάρει από πάνω, από δεξιά, από αριστερά και αυτός πήγε να σκοτώσει. Παίκτης, ναι. Ο οποίος πληρώνεται. Έρχεσαι στο αεροδρόμιο, βγαίνει φωτογραφία. Ναι. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει κάνει καριέρα. Καλά, και επειδή έχει Ολυμπιακό, ναι. Δεν μου λέει και πολλά. Μου κάνει αυτό το τελείωμα. Ξέρεις ποιοι έχουν παίξει Ολυμπιακό. Ναι. Μου κάνει αυτό το τελείωμα. Ναι. Έχει να κάνει με κακότητα του φόρου. Ούτε ανέτοιμο ούτε τίποτα. Είσαι κακός, κύριε. Εντάξει. Τελείωσε. Κακό τελείωμα έκανε. Κακό δεν το λέω γενικά. Γιατί το Ντέγκε χθες, παρότι λέγαμε ότι είναι κουρασμένος, μαμού σου του, ήταν μια χαρά το Ντέγκε. Μέσα σε όλες τις φάσεις. Έτρεχε τι. Επίθεση με μαχαίρι. Έχει χαμός, ναι. Ο Ζιλ. Ναι, ναι. Πρώτη φορά που τον είδα να τρέχει. Τον είδα να τον κυνηγήσει με το μαχαίρι. Αν κυνηγήσει να χάσει ζωή. Ναι. Τον είδε πως έτρεξε σπίτι. 10 χρόνια τον βλέπω να παίζει μπάλα, 8 πόσο παίζει. Τέτοια σπριν δεν έκανε. Τέτοιο σπριν, τέτοιο τελείωμα δεν έκανε. Είδε πω θα είναι να τρέξει ο Τεμπέλη. Αλλά δεν τον κυνηγάνε με κανένα σουγιάδε. Με κανένα σουγιάδε. Να δεις πως κάνει τα 0% σφαίρα. Αδικείς τον Ιντέγε με το τελείωμα. Αυτός είναι ο Ιντέγε μεν. Εγώ δεν το θεωρώ top class center for τον Ιντέγε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι τώρα πήρανε τον Ντόργκελ εκεί πέρα. Άσε τώρα ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε εκεί το κάνει. Δεν βρει πολλές ευκαιρίες τέτοιες με ομάδα η οποία παίζει 3 στόπερ και έχει 27, 28, 30 μέτρα την άμυνά της στην περιοχή. Δεν βρει ευκαιρίες τέτοιες. Σωστό. Και κάποια στιγμή στο τέλος βάζει και άλλο στόπερ πίσω. Στο τέλος έβαλε και άλλο στόπερ. Ναι, έβαλε και άλλο στόπερ γιατί βγήκε ο ένας με τραυματισμό. Ναι, εντάξει. Έκανε μια εσωτερική αλλαγή. Έκανε εσωτερική αλλαγή. Εντάξει, το θέμα είναι, φίλε, τι διαλέγεις αυτές τις περιπτώσεις. Τι διαλέγεις. Την κακή εμφάνιση και το μισό μηδέν, εγώ το πάω εκεί. Δηλαδή, ακούω τους Αργιανούς λέμε ευχαριστημένους. Τι ευχαριστημένος. Που δεν κέρδισε τον Πανετολικό. Είναι ευχαριστημένοι. Ναι, με το 0-0. Εικόνα, με την τσάπα βαθμούς έχασε η Ελλάδα. Την εικόνα, ναι. Με την εικόνα που είδαν από την ομάδα τους. Άσε η Ελλάδα τώρα, σε πιάσει ο πόνος για την Ελλάδα, ξέρω τώρα. Αυτά τα μάτς πρέπει να παίρνει βαθμούς. Την Κύπρο κυνηγάμε. Ρε παιδάκι μου, θέλω να σου πω ότι η εικόνα του Άρη είναι πρεσάρο πολύ 60 λεπτά και δεν κρεμάω. Ένα καλό. Δεύτερον, δεν τρώω κόντρα επίθεση. Α, πόσα φασκό, αυτό σου λέονται. Πόσα φασκό, αφού δεν έχουν στο μυαλό να κάνουν κόντρα. Είχε τρεις παίκτες. Δεν έχω ένα σουτ κάνα μόνο του Καζαριάν που μπήκε στο τελευταίο κοσάρι. Αυτό είχε το δοκάρι. Είχε το δοκάρι. Θα κάνανε και το αίτη το παραλίγο. Κόντρα δεν κάνανε. Το ποτέ. Πρόβλημά σου είναι η μπροστινή σου γραμμή είναι ντεφορμέ. Το είπα, το λέω και θα το ξαναλέω. Ναι. Εντάξει. Ο Μπάσα και ο Ματίγια δεν μπορούν να περάσουν να κάνουν σε αυτά τα ματ. Θε και την πίσω γραμμή. Πίσω γραμμή τι σημαίνει. Ε, ο Ματίγια εντάξει, μια χαρά. Το δοκάρι είχε παραλίγο να βάλει και αυτό. Άσε τώρα το Ματίγια. Ε, πώς, τι, μια χαρά το Ματίγια. 4 και 2, 6. Σε τέτοια ματ, θε από το δεξί μπακ, δεξί στόπερ, αριστερό μπακ, δύο εσωτερικού μέσου, το κάτι παραπάνω επιθετικά. Α, πάμε λίγο τώρα εδώ, μισό λεπτό, ατομικά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν με τρέλανε ο Σούντγκρεν, να ξέρει που μου το κάνατε, Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν με τρέλανε ο Σούντγκρεν. Δεν σε τρέλανε ο Σούντγκρεν. Όχι, φυσικά. Δεν σε τρέλανε ο Σούντγκρεν. Τι έκανε παραπάνω, δηλαδή. Εγώ περίμενα εδώ να παίξει με ανεβάσματα, με σέντρε. Τι είδε από την πλευρά του Σούντγκρεν. Ο Σούντρεχ είναι περισσότερο καλό στο αμυντικό κομμάτι, είδα χθε. Α, είδες εσύ, γιατί εγώ περίμενα να δω κανένα Ρομπέρτο Κάρλος, γιατί δεν το είχα δει το Φιλικό. Και είδα έναν ωραίο μπακάκο, οκ, να κάνει τα βασικά. Από το Γιανούλη μια κλάση ανώτερη. Λες, εγώ διαφωνώ κάθετα. Εσύ διαφωνώ. Εσύ πες μου τη σέντρα που βγάλε στο δεύτερο διάζωμα, θα την έβγαζε έτσι ο Γιανούλη. Ο Γιανούλη. Ναι, 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 πες. Είναι μια κλάση κατώτερο από το Σούντρεχ. Λες. Άστον αυτό από του 11. Έπιασε το καλύτερο τώρα. Εγώ δεν είδα Ρομπέρτο Κάρλος. Εγώ είδα ένα κανονικό. Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι, αυτά που άκουγα. Δεν υπάρχει Ρομπέρτο Κάρλος. Είδα ένα κανονικό μπακ χωρίς κάτι το ξεχωριστό. Εντάξει. Τα τυπικά, να γυρίσω πίσω, να ανέβω. Από τη ρεζέρβα σου του μάτος δεν ξέρω αν είναι χειρότερος. Το Ροντρίγκο Σουάρες. Να το δούμε και αυτό σε 90 λεπτά. Να δούμε πώς θα παίξει. Ο Μάτος δεν ξέρω φέτος πώς θα παίξει καλύτερα από το Σούντγκεν. Ο Μάτος, φίλε, είναι μια κατηγορία μόνο. Ο Σούντγκεν είναι κορυφή. Σ' αρέσει ο Σούντγκεν. Εχταράς ο Σούντγκεν. Εγώ είδα ότι είναι ένας καλός παίχτης. Αυτό είδα. Ότι είναι σίγουρα καλύτερος από τους προκατόχους του, ναι, αλλά δεν είδα αυτό το οποίο τον τρελό αυτό που είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής στον Άρη είναι ο Ντόνσο. Α, για τον Ντόνσο. Ο οποίος στον πρώτο ημίχρονο
Πάει, πήγε, κόλλησε δίπλα στον Ιντέγε. Και εκεί ο Άρης, να πούμε, δεν είχε ένα παίχτη να περάσει την μπάλα από το κέντρο προς τα μπροστά. Και είχε τα θέματα ότι πήγαινε με μεγάλες μπαλιές και τέτοια. Λοιπόν, και στο δεύτερο ημίχρονο τον έβγαλε από ό,τι είδα ο προπονητής του πιο πολύ στο κομμάτι το δημιουργικό. Και εκεί λίγα πράγματα. Τεμπέλχανας, κακός αθλητής, κακός τον εκράτησε τόσα λεφτά ο Παντελίδης μέσα. Ναι. Φαίνεται ότι έχει κόλλημα ο Παντελίδης με τον Τόνσο. Με τον Τόνσο, λες. Ναι, έβαζε τον Μαρτίνες. Είχε ένα ποδοσφαιρικό έρωτα. Έπρεπε να βάλει τουλάχιστον στο 55ο λεπτό. Τον πετάξει έξω πιο πολύ σε ώρα τον Μαρτίνες. Το Φετφατζίδη. Ο Φετφατζίδης ήταν καλός. Καλός. Γι' αυτό σου λέω, αδικούμε κάποιους. Τους κάνουμε θεούς. Ο Φετφατζίδης ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Και να σου πω και την αλήθεια. Λίγο έλειψαν τον καρφό. Κακός τον έβγαλε κιόλας. Εγώ δεν θα τον έβγαζα. Εντάξει, κακός ξέρω, τον έβγαλε. Μπορεί να φοβήθηκε λίγο τα ανασταλτικά κάποια σημεία ο Παντελής. Λέει πάμε τουλάχιστον να σιγουρέψω το 0. Έπρεπε να βγάλει τον Τόνσο να βάλει τον Λάρσον. Ναι. Να πετάξει τον Λάρσον στην πλευρά τον Τεγκινή που ήταν, πήγαινε να κάνει πράγματα πίσω από το center forward. Αυτή ήταν η κίνηση που έπρεπε να κάνει ο Παντελίδης και δεν έκανε. Ο Τεγκινή είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη, ναι, από όλους μεσοπιθετικά. Από όλους είναι παίκτες, ο καλύτερος μέτριος παίκτης του Άρη. Δεν δηλαδή, ξέρω μέτριος καλύτερος, αλλά είναι ο καλύτερος εκείνος από όλους. Φάνηκε ένα απουσία και μετριότητα των υπόλοιπων τριών. Ναι. Φετφατζίδη, Τόνσο και Ιντέγε. Του Ιντέγε πάντως δεν φάνηκε αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι πίσω φυσική κατάσταση. Δηλαδή έτρεξε, μόχθησε, πάλεψε. Σαν βελτίωσε λίγο και το ξεκίνημά του. Είναι αργός στα ξεκινήματα. Εντάξει, δεν είδα το μάτς με τον Ατρόμητο. Το πέναλτι που δεν δίνει στον Άρη, βγήκε ή δεν βγήκε η μπάλα. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Άμα είχαμε βάρ, ακόμα εγώ αυτό θα ζητούσαμε. Εγώ είδα ότι δεν βγήκε 100% η μπάλα. Εγώ σου λέω, αν είχε βάρ, ακόμα εκεί θα ήμασταν. Πέναλτι είναι. Αλλά θα σου πω το άλλο. Και εκεί πάλι αργεί να βάλει το πόδι, ναι, δηλαδή να την κάνει τη σέντρα ένα σέκον του δευτερολέπτου πιο γρήγορα. Ναι. Να μπει ή να είναι πάνω δεν έχει έκρηξη ακόμα. Δεν εντάξει, έχει. Δηλαδή, Ιούλιος είναι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτό το μήνα εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ο Ούπιντες είναι 36 χρονών. Ο Ούπιντες έβαλε πολλά. Εγώ το είδα χθες. Τι θέλει έκρηξη να τουρθεί τον Οκτώβριο ή έκρηξη με την παρέλαση. Ο Ούπιντες είναι ένα 65 και ο αυτός είναι ένα 90. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τα βαριά κορμιά. Το Μανούσο τον είδες πώς το έχωσε. Κοντός κι αυτός. Κοντός. Ένα 73-73. Μπουκαδόρος. Κοντός κι αυτός. Λοιπόν ο Άρης την πλήρωσε. Ναι. Γιατί το εννιάρι του και το δεκάρι του δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Σε ένα μήνα, 1,5 μήνα. Η ομάδα θα έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Και ο Τόνσο μπορεί να ανέβουνε. Θα ανέβουν, δεν γίνεται να ανέβουν. Πολύ κάτω. Ναι. Πολύ κάτω. Τώρα στην Κύπρο είναι η εξής ιστορία. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί χθες, για χθες ναι, το ξαναλέω, για μένα ο Άρης απόλυσε μεγάλη ευκαιρία. Αυτές τις ομάδες τις κερδίζεις. Μισό μηδέν και δεν θέλω ούτε μπαλάρα ούτε μαγεία. Βάλ το μισό μηδέν. Και πάνε στην Κύπρο με μεγαλύτερη άνεση. Γιατί τώρα οι άλλοι που έχουν ένα πολύ καλό προπονητή, όλοι αυτό μου είπαν για τον συγκεκριμένο, που είναι γάτα μεγάλη, θα το πάνε. Τι καλό προπονητή είναι. 90 λεπτά πίσω από τη σέντρα. Πήρε το 0-0. Πέρα δεν πάνε να το πήρε. Και ο Αρχοντίδης το πήρε το 0-0. Το πήρε το 0-0. Εμένα αυτές οι κολομάδες, να σου πω, με εκνευρίζουν γιατί δεν βγαίνουν. Όλους μας εκνευρίζουν αυτές δηλαδή, κάτσε. Σαν την προοδευτική ήρθε μια χρονιά με τον Σούλη Παπαδόπουλο στην Τούμπα. Πήρε το αποτέλεσμα. Στην Τούμπα, ναι, πήρε το 0-0. Ναι. Και αρχίσατε και κλαίγατε εκεί στη συνέντευξη τύπου οι βλαχοπαοξίδες ναι, γιατί ναι, δεν ξεμίτησες. Ναι. Και σου λέει: άμα ξεμητήσω, μου βάλεις 4. Κολομάδα. Ρε, το μάτσι είπαμε ομάδα, είναι... η ομάδα η οποία κλείνεται. Και δεν βγαίνει. Άκου εμένα. Έχει άλλες δυνατότητες ομάδα. Άκου εμένα. Δύο φορές σε κάθε ημίχρονο, σε αντεπίθεση, στο χώρο, όπως έβγαινε και τα λοιπά, είναι κομπλεξικιά. Είναι ομάδα η οποία είναι κακή. Και κακώς δεν τη βάζει ένα γκολ ο Άρης. Ο Άρης φταίει. Άρα συμφωνείς με αυτά που λέω. Βέβαια. Ναι. Ότι αν βάζει ένα χάζο γκολ να τελειώνουμε. Και θα σου πω και το άλλο. Ναι. Κάποιοι κατηγορούν τον Παντελίδη. Γιατί? Γιατί δεν πήρε λέει, και ένα ακόμα ρίσκο στα τελευταία 15 λεπτά. Είναι βαριά η φανέλα 26 μάτσα ήττητος. Ναι. Να είσαι και να χάσει εσύ το 27-01. Γιατί αν έπαιρνε ρίσκο ο Παντελίδη. Και έχανε θα έμενε στην ιστορία. Γιατί ο Άρης έκανε πολλά πρεσαρίσματα στον χώρο τη μεσαία γραμμή και ψηλά. Άμα πάρει και ρίσκο. Θα σου κάνανε αυτοί δύο αλλαγές. Ευτυχώς για τον Άρη. Ο Καζαριάν τόσο στο δοκάρι. Ναι, ναι. Μπορεί να σου βγει άλλη μια-δυο φορές. Ναι. Το τελευταίο κόρνερ αυτή το κερδίσανε. Το κερδίσανε, αλλά κακό ναι, ήταν. Γι' αυτό ένα στημένο κακό. Αν κάνω εγώ, δύο φάσεις σου λέει 0-1. Εγώ μπορώ να κερδίσω 1-2 εκεί. Άκου τώρα. Κερδίσω άρεσε. Ναι. Άμα κάνω 0-1, γράφει ιστορία ότι εγώ μετά από 26 μάτς κάνω το αίτητο εγώ. Πρόσεξε. Είναι ο Παντελίδης. Μας πρίξαν με αυτό το αίτητο και αυτοί οι αγιάδες. Μας τα κάνανε μέσα. Κάτι πρέπει να λένε και αυτοί. Εγώ είμαι μαζί τους. Αυτό το αίτητο. Κάτι πρέπει να λένε. Κάτι πρέπει να λένε. Αφού δεν έχουν πάρει κάποιο τρόπο, κάτι πρέπει να πούνε. Αυτό το αίτητο. Ο Παντελίδης είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κουουουτσάρει τον Άρη στην Ευρώπη και δεν ανήκει στον Άρη. Όπως είναι ο Φυρός, ο Μιχαλίτσιος, δεν ήθελε να γραφτεί στην ιστορία. Δεν έχει υπάρξει άλλο ένα. Μετά ο Άρης. Τι μετά ο Άρης. Στα αυτά τα δύο αμυντικά χαφ που είναι αργά. Μα τι για μπάσα, δεν είναι αργή και ίδιο. Στα ναι, πρώτα λεπτά που πήγαν αυτοί κάπου να βγούνε,
Κάνανε 3-4 φάουλ. Οι φετβατζίδιδες, οι ντεγκινίδες κτλ. Σκληρά φάουλ και ο Μπάσα έκανε σκληρά. Δηλαδή με άλλα λόγια, άμα δεν μπει ο Σάσα Καστούρα μέσα, να πούμε. Ο Σάσα. Ο οποίος είναι καλός χαφ, ναι. Αλλά ανέτοιμος. Ναι. Άμα δεν μπει αυτός να παίξει με τον Ματίγια και να μείνει ο Αλβανός, ο οποίος μου κάθεται στο λαρίνγκι εμένα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν είναι χαφ τώρα για τον Άρη, ούτε για μεγάλα πράγματα. Και είναι επίφοβος για κόκκινη κάρτα σε κάθε μάτς. Καρτάκια και τα λοιπά. Σε κάθε μάτς είναι επίφοβος. Πρέπει να μπει ο Άρης εκεί να βάλουν τον ανιψιό του Βαρδάκια, τον φτιάξει εκεί. Α, να, ναι. Βαρδάκης, ο φίλος σας. Ο Βαρδάκης. Με τα ωραία ψαρικά, τα ψαρικά, φρέσκα. Ναι, του. Ναι. Ναι. Αλλά το ολιοβασίλεμα εκεί που ωραία. Τα καράβια έρχονται. Τα καράβια, η ατμόσφαιρα. Και γιατί έβαλε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο ο Βαρδάκης. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Για να έχετε το καράβι μπροστά στο Γιάννη. Καλά ξεκινήθηκε. Είχε ένα στόχο τουλάχιστον. Είχε ένα στόχο. Είχε ένα στόχο. Το ναι. Αγόρι. Έχω από τη Σουηδία ένα μήνυμα. Ακούω τώρα. Ναι, ναι, παίξει για τώρα, το Σούντγκρεν. Άμα παίξει τώρα, α πούμε, λέμε ένα μα δύσκολο Άρης. Πες ότι ποιον, με ποιον. Με τον Πάουκ, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτά, είναι, αυτά θα παίξει άλλο ρόλο ο Άρης. Με μπάσα Ματίγια. Έχει φάει κάρτε. Έχει θέματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Να σου πω και κάτι άλλο. Είναι μεγάλη. Εντάξει, τώρα μιλάμε εκ του ασφαλού. Αλλά είχε και ο Άρης πρόβλημα. Στο να χτυπήσει στον άξονα ο αντίπαλος. Δεν ρίσκαραν οι Κύπροι. Μα αυτή ήταν η εντολή του προπονητή, να μην ρισκάρουμε ναι. Καθόλου. Να πάρουμε τώρα, 0-0. Τώρα και θα είναι άλλο μα. Πανηγύριζαν αυτοί χθες. Φυσικά καλά κάνανε. Πανηγύριζαν. Δεν ξέρω ότι ο προπονητή σου είναι μεγάλο γατόνι. Εμένα αυτό μου είπα, να ξέρετε. Μπορεί να σας εκπλήξει αναπαιχνίδι δύο φορές μέσα σε αναμέτρηση. Είστε, ας πω και ένα άλλο. Πες μου παίζει, και το άλλο. Παίζει ο Άρης 3 εναντίον 5. Ναι. Δηλαδή. Βγαίνουν 3 του Άρη με 5 τη. Λάθανε 5 μπακ, 3 στόπερ και 2 μπακ. Και ο Άρης έχει ένα φορ, ο οποίος δεν στα καλά του. Την κοινή. Όχι, τον. Τον Μπράουν. Ναι. Και έχει τον προβληματικό φετβατζίδι, δεν ξέρει τι τρέλα θα σου κάνει. Και ο Ντεγκίνη, ο οποίος είναι μια χρυσή μετριότητα. Έχεις λοιπόν αναλογία μειονεκτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, περιμένεις και από την πίσω γραμμή. Ο Άρης λοιπόν με ντεφορμέ φετβατζίδι. Με καλό Ντεγκινή αλλά εργάτη, με ανέτοιμο τόσο και ανέτοιμο τον άλλο το center for, οφείλει σε αυτά τα μάτς να πάρει το μισό γκολ από την πίσω γραμμή. Θα το έπαιρνε. Πώς. Η φάση του Ματίγια. Ναι. Αυτή ήταν η φάση. Εκεί. Που, για ψηλοποίηση. Εκεί για μένα ήταν μεγαλύτερη φάση. Έδειξε ο Άρης. Και η φάση του Τόνσο. Και ο Τόνσο που το βγάζει με τα ακροδάκτυλα. Έκανε αυτές τις δύο φάσεις. Ναι. Τι έκανε από την πίσω γραμμή σου. Ναι. Ο Ματίγια είναι μία έκανε. Σε, με 90, το δοκάρι. Σε 90 λεπτά. Εντάξει, ήταν καλά διαβασμένοι κι άλλοι. Έχω αντίπαλο απέναντι. Σε 90 λεπτά ο Άρης από την πίσω γραμμή σε ένα μάτς που δεν βγήκε ο αντίπαλος. Ναι. Δεν είχε στο επιθετικό του κρεσέντο από την πίσω γραμμή ένα στατιστικό. Ένα σουτ. Μια... Του Ματίγια. Α, ένα ήταν. Το δοκάρι. Αυτό. Που ήταν για μένα και η πιο μεγάλη ευκαιρία. Ήταν αυτό. Δοκάρι. Αυτό ήταν. Ναι, δοκάρι. Ναι, δοκάρι. Ο φίλος μας Βαχιλιάς. Και ο άλλος ήταν. Και του Φετβατζή ήταν δοκάρι. Ήταν ωραία ενέργεια. Και ήταν μέσα από την περιοχή, βέβαια, έτσι. Ήταν από ρημάδα. Rebound από το σουτ, έγιναν φασούλες. Γι' αυτό σου λέω ο Αριανός. Έφυγε το με ένα ποιος πιστρό. Το κάνει το σουτ. Και εκείνο. Και εκείνο το κάνει ο Μπάσα στο πρώτο ημίχρονο και παίρνει το rebound ο Φετβατζή. Ναι, έγιναν 2-3 φάσεις και από την πίσω γραμμή. Την πίσω γραμμή. Έγιναν. Εντάξει. Ο Αχιλλέας που είναι Σουηδία. Λέω, εγώ τον παίχτη τον ξέρω, λέει, τον βλέπω. Ένα θα σας πω. Αν ήταν τόσο παιχταράς, λέω, Σούντεν που λέτε. Ναι. Εγώ τον ξέρω τον παίχτη. Θα τον είχαν πάρει άλλες ομάδες. Για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και του Άρη. Απλά είναι καλύτερος του Κωνσταντινίδη και τον άλλο που είναι ο Άρη. Και τον Τζανακάκη έχει μπακ, ο οποίος είναι και έξυπνος. Εμένα δεν με ενθουσίασε ο παίχτης. Στο επιθετικό κομμάτι δεν είναι ο κοντός που θα φύγει, θα κάνει, θα σου κάνει σέντρες. Είναι παιχταράς στο αμυντικό κομμάτι. Δεχτώ. Τελειώσαμε. Έκλεισες μια τρύπα του όζοντος εκεί. Πίσω, στην άμυνα. Πρέπει να κλείσει και μια τρύπα από την άλλη μεριά. Μπροστά δεν είδα ανεβάσματα πάντα. Εχθές δεν φάνηκε η αδυναμία της αριστερής αμυντικής γραμμής του Άρη. Ναι. Δεν φάνηκε. Ας πει κάποιος στον Ιντέγιο ότι τώρα είναι στον Άρη και από του χρόνου θα έχει VAR. Ας ξεχάσει τα χαρισμένα offside που είχε στον Ολυμπιακό όταν έπαιζε. Ναι. Και έβαζε γκολ από 3 μέτρα offside. Βέβαια. Μια άλλη παράμετρο. Πάντως η μπάλα δεν βγήκε. Δύσκολη φάση, Κωνσταντίνε. 100% η μπάλα δεν βγήκε. Εγώ με το χέρι στο Ευαγγέλιο δεν μπορώ να εγώ πω το ότι βάζω. Το βάζεις. Δεν έχει βγει μπάλα 100%. Βγει... Θα σου δείξω μια φωτογραφία. 75% έχει βγει μπάλα. Ξέρεις τι γίνεται. Και εδώ είναι η λήψη. Είναι η λήψη που βλέπεις. Αν και ο βοηθός σηκώνει την σημαία για την προηγούμενη τη φάση, πριν φτάσει η μπάλα εκεί, ναι. Ότι έχει βγει έξω. Ναι. Τώρα η μπάλα πραγματικά φαίνεται ότι λίγο ακουμπάει τη γραμμή, αλλά... Δεν βγήκε ναι. Έξω η μπάλα. Εντάξει. Το θέμα είναι κάτω... αφού δεν έχει... Δεν στεκόμαστε εκεί όμως. Όχι, στεκόμαστε στο κομμάτι. Αφού δεν έχω VAR, πρέπει να έχω πίσω από τον goalpost διαιτητή. Ναι. Αφού δεν έχω VAR, οφείλω να ενισχύσω την εγκυρότητα ενός αγώνα με τέτοιες φάσεις, με ένα διαιτητή που. Αν υπήρχε. Δεν θα έχει βάρσο τη Champions League, δεν θα έχει τη Champions League. Αν υπήρχε τέταρτος διαιτητής, ναι.
θα έβλεπε ότι η μπάλα δεν βγήκε, θα δίνει τον πέναλτι. Φίλος ρωτάει για τους 11 ξένους του Άρη που μας ζάλιζαν πέρσι, λέει, για τον ΠΑΟΚ, λέει, θα πείτε τίποτα? Καταρχήν ούτε Κύπριος υπήρχε. Κανένας, ένας μπήκε μόνο μια στιγμή. Είναι ο ορισμός της ξένης ομάδας και η Λεμεσός. Έτσι έπαιζαν 11 ξένοι με 11 ξένους. Πάρα πολύ. Αυτό το μάτσι ήταν. Αυτή ήταν η ιστορία. Ναι. Γι' αυτό και πέρσι, χθες έλεγα, πέρσι μάλλον, μην με ζαλίζετε με τους 11 του ΠΑΟΚ. Έλεγα και εγώ. Και εσύ το έλεγες. Τι με νοιάζει με ζαλίζετε, αν είναι Τούρκος, αν είναι Μωαμεθανός, αν είναι εγκληματίας, αν είναι καλός άνθρωπος, την μπάλα μπορεί να την πέσει. Ναι, γιατί πέρσι έλεγαν, τι ομάδα, μόνο με τον Πασχαλάκη τον Μπέλκα. Ναι. Δεν με νοιάζει, αφού τι να κάνουμε. Χθες είχε ένα το Φετβατζίδη και τον έβγαλε. Τον έβγαλε και μετά ήταν 11 με 11. Φετβατζίδη Έλληνα είναι. Έλληνα είναι. Τι είναι ο Φετβατζίδη. Από πού η Ρωσία ήταν τι, Φετβατζίδη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο αύριο. Ο Άρης, ναι, μεν ήταν καλό, αλλά για μένα εγώ θα προτιμούσα να είναι κακό και να κέρδιζε. Αυτό μια... θα ήθελα. Ωραία, θα σου πω μια αλήθεια. Ναι. Όπως έβλεπα το μάτς, γιατί το βάλαμε στο Μαρμίτα και κάνουμε και τα best of να το παίξουμε. Μετά το 65, είπα μια ατάκα η οποία ήταν και λίγο αστεία. Και δεν βγήκε αυτή η ατάκα που είπα. Ποια? Δηλαδή λέω, παιδιά, λέω, έδωσε πολύ χώρο ο Άρης στο κέντρο μαρκαρίσματα. Έχει καταναλώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Και φαίνεται ότι αυτό περιμένουν οι Κύπροι για να ξεμητήσουν. Τίποτα δεν περιμένουν τώρα. Και είχα πει ότι τα μέζεα των παικτών του Άρη θα πέσουν κάτω στο έδαφος και θα είναι σαν τα σαλιγκάρια. Και θα κάνουν έρωτα με τα σαλιγκάρια. Και γελούσαν. Δεν το είδα αυτό. Ένα θετικό κομμάτι είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο Άρης έπαιξε και ψηλά την αμυνά του πολλές φορές, δεν κρέμασε. Ναι. Είχε βέβαια ποδοσφαιριστές. Δεν είχε πρέσινγκ να τους κουράσει, ρε φίλε. Ναι. Είδες μια φορά να πρεσάνουν ψηλά οι Κύπροι? Όχι. Ποτέ. Για ποιο λόγο να το κάνουν? Μα αυτό σου λέω, δεν χρειάστηκε να κουραστούν και για να πέσουν τα μέσα που μου λες. Πρέπει να δεχτώ πίεση, να τρέξω. Ο Άρης έπαιζε στο ένα κομμάτι του γηπέδου. Ξεκούραστος ήταν. Όχι. Ο Άρης πίεσε πάρα πολύ. Ο Άρης πίεσε κέντρου, τα μαρκαρίσματα και αυτό σε καταναλώνει πολύ ενέργεια. Πάρα πολύ ενέργεια. Κωνσταντίνε, δεν κυνηγούσε μπάλα ποτέ ο Άρης. Βέβαια, βέβαια. Οι άλλοι κυνηγούσαν την βέβαια, μπάλα. Βέβαια, βέβαια. Το pressing που έκανε πολλές φορές ο Άρης, κατ' εμέ, σε ένα μικρό κομμάτι είχε ένα λάθος. Ποιο είναι αυτό το λάθος? Θα το πούμε μετά το break. Θα σου πω δευτερόλεπτα. Ναι. Το λάθος είναι ότι οι τρεις πρώτης γραμμής, έξω δεξιά, έξω αριστερά και center for, πιέσανε πολλές φορές την άμυνα. Και η πίσω γραμμή ήταν στα 30 μέτρα. Όταν κάνει pressing, το κάνει ομαδικά. Οπότε ανάλωσε πολλές δυνάμεις. Και ο Ντέγκινι που κουράστηκε μετά το 60, και ο Ντέγκε Μπράουν, και ο Φετβατζίδης που βγήκε. Ένα κομμάτι λοιπόν τη κούραση είναι και ένα pressing το οποίο ήταν και λίγο άνερχο που έκανε ο Άρης. Και εύκολα αυτή η μέτρια ομάδα μπορούσε να το ξεπεράσει. Εγώ λέω είναι κακή ομάδα. Ας με συγχωρέσουν οι Κύπροι, αλλά το match που είδα χθες ήταν Άρης, ξέρω εγώ, Λεβαδιακός. Και στήθηκε ο Λεβαδιακός πίσω με το Πουλμαντό. Και ο Άρης απλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ σε μια από τις πολλές ευκαιρίες του. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σχολιάζοντας και το αύριο, γιατί έχουμε και τη ρεβάνς πλέον έτσι στην Κύπρο. Το κουβεντιάσουμε και αυτό. Θα πάμε και στα θέματα του ΠΑΟΚ, του Άρη, τις μεταγραφές. Πρώτης όμως να σας ενημερώσουμε ότι μία ώρα δεν φτάνει για να αποκτήσουμε το μαύρισμα που ενερβόμασταν για τις διακοπές. Αλλά φτάνει για να κερδίσουμε τα εισιτήρια με τις επιστροφές σας από το Flames to Go, του Free to Go και την Sea Jets. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, πέντε τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο Mafia to Go App και διεκδικήστε τα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Κωνσταντίνη και το διαφημιστικό πακετάκι να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα που είδαμε χθες στο Europa League. Τα παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αν και είμαστε σε φάση που επανέρχονται, αλλά έχουμε παιχνίδια σίγουρα κληρώσεων στο Regency Casino. Caror Cash, φίλες και φίλοι, να το θυμάστε γιατί μοιράζει και χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, μπαίνετε στο καζίνο, παίρνετε τους λαχνούς συμμετοχής. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε κληρώσεις. Εάν έχετε το τυχερό λαχνό, διεκδικείτε έως και 5.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε αυτοκίνητο. Regency Casino, Caror Cash, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, rap and cool με το φιλαράκι σου απέναντι, έτσι. Είναι Παναθηναϊκός και Πανσεραϊκός, πήραν και το Μόλο αυτή. Το Μολό. Μόλο. Μολό, όχι Μόλος, Μολό, είναι Γάλλο, Μολό. Ο Παναθηναϊκός, ναι. Τέταρτο φαβορή. Εξτρέμ. Εξτρέμ, Κολοβός απ' την άλλη, Ζαχίτσα Χα, Κουρμπέλι φέρνουν και έναν από την, πάνω να πάρω και έναν από τη Celtic.
Έχουν αλλάξει τους δύο στόπερ. Διούδη, άμα δεν τον πουλήσουν, έχουν τερματοφύλακα. Έχουν καλό και κατά δεύτερο. Και το Μακέδα. Καιρό, καλό και δεύτερο. Το Μακέδα τον πουλάνε. Και έχουν και βάδος πλέον. Δηλαδή αφήνουμε έξοδες, μπουζούκιδες, δόνιδες. Αυτοί είναι για ρεζέρβες, για αλλαγή πλέον. Έτσι. Όχι ο Μπουζούκης για αλλαγή. Θα δούμε γιατί αυτός ο Ζαχίτ είναι παιχτάρας, το ξαναλέω. Δεν ξέρω. Ναι. Στο πλευρό παίζει ο Ζαχίτ. Ο Παναθηναϊκός χαφ παίζει. Χαφ, ναι. Χαφ, ναι. Ο Παναθηναϊκός για άνοιξε μένα. Αυτό, άνοιξε το. Θες, μπαμπαπ, πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού. Θέλω να τελειώσουμε λίγο με τον Άρη και μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Να σχολιάσουμε για τον Παναθηναϊκό. Απλά ο φίλος που σε κράζει, ξεφωνεί, σε γουστάρει, αλλά κάνει ωραία κριτική. Τι είπε. Καλημέρα, Λεμπρό. Πες τον τρελό. Ότι με σούτ και με σοβαρά εξτρέμ, η ποιοτική επίθεση του αντιπάλου θα έχει πρόβλημα, λέει. Όπως και ο Κορχούτ. Τέτοια κατοχή ο Άρης δεν θα βρει ούτε με τον Εργοτέλη στο κύπελο. Άρα, εάν με 90-10 κατοχή δεν μπορεί να σκοράρει, με πόση κατοχή, λέει, θα μπορέσει να βρει γκολ. Κοίτα, η κατοχή δεν είναι η πανάκια. Ναι. Καμιά φορά η κατοχή είναι και. Χθες ο Άρης... Παραπλανητική. Α, και χθες η κατοχή. Δεν είχε παραπλανητική κατοχή χθες ο Άρης. Ναι. Όχι, είχε καλή κατοχή. Και ήταν αργός να πεις ότι θα πήγαινε σε πολύ αργό ρυθμό το παιχνίδι. Εγώ περίμενα ότι θα το πάει και σε πιο αργό ρυθμό. Ο Άρης. Δηλαδή θα πήγαινε σε πιο συντηρητικά κομμάτια. Ναι. Πήγε σε καλό ρυθμό ο Άρης και τον κράτησε μέχρι το τέλος. Ναι. Έπεσε ένα μικρό κομμάτι στο τέλος. Πολύ μικρό κομμάτι. Λοιπόν, αυτό είναι το ευεργετικό στον Άρη. Τώρα. Για τον Σούργεν. Σούργεν. Ναι. Είναι πολύ καλός παίκταρος στο αμυντικό κομμάτι. Συνολικά τον εξετάζουμε τον παίκτη. Ναι. Δυνατός. Μαρκάρει πολύ καλά. Καρτάκιας, χαρά, ναι, ναι, καρτάκιας ναι. Δεν είναι. Κάνει μια μανούρα χθες, εντάξει. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ναι. Εγώ είδα τι κάνει και από τη μέση και μπροστά για να το εξετάσω συνολικά. Ναι. Και είδα λίγα πράγματα μπροστά. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή... Μην ξεχνάς ότι στην πλευρά του είχε ένα μισοπνεύμονα. Ναι. Που δεν γυρίζει να μαρκάρει, ναι. Να πεθαμένο, που είχε και κάρτα. Γιατί τώρα, Φετφατζίδη. Γιατί πάλι με τον Φετφατζίδη. Άκου εμένα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς, εγώ θα σου πω. Ναι, μην ξεχνάς. Ότι είχε μια ομάδα που δεν ξεμίτησε ποτέ. Άρα ναι. Η ανάσα γιατί γινούσε συνέχεια πίσω. Ναι, ναι. Ωραία. Άμα έχει μια ομάδα που τον μπακ σε κάνει γιογιό, ανεβαίνει και ο εξτρέμ, ανεβαίνει και ο μπακ και θα ανεβοκατεβαίνει. Καλό παίκτη είναι. Εντάξει, okay. Εγώ λέω καλό παίκτη είναι. Τον ξεχωρίζω σαν τη μίγα μέσα στο γάλα, ναι. Στην εντεκάδα αυτή του Άρη. Τόσο πολύ τον έχω ψηλά. Εγώ τον Τικινή έχω πιο ψηλά από όλου. Ναι. Από όλου του Άρη έχω τον Τικινή. Πολυεργαλείο. Ο Τικινή είναι το καλό παιδί. Δεν ξέρω τι είναι. Παίξε δεκάρι είναι... παίζω, παίξε εννιάρι παίζω, παίξε εξτρέμ παίζω. Είναι εργαλείο και όπου και αν το βάλει είναι καλό. Αυτό ξέρω. Εντάξει. Είναι πολύ μπουζόκλειδο. Αυτό είναι του Άρη ο Χαμάλης στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ναι. Καλό παίκτη είναι. Ναι. Δεν έχει το τελείωμα το φοβερό κι αυτό. Όπως και ο Φετφατζίδης. 10 γκολάκια βάλε πέρσι. Ναι. Τι άλλο σε κάνει. Παίζει περιφερειακά, παίζει και τι άλλο. Ήταν σε ο μόνο από του 4 τη επίθεση του Άρη. Που είχε καλά στατιστικά στα σκοραρίσματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Οι άλλοι τρεις, ο ένας είναι ανέτοιμος, ο άλλος είναι απατεώνας. Ποδοσφαιρικά. Καλά τα λες, ρε Κουλιανέ. Ναι. Βάλτο τον κολάκι, μην παίξουμε καλά. Αλλά έλα που δεν έπαινε τον κολέ ο φίλος. Εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε ένα πρόβλημα στη Χαλκιδική να το τσεκάρουν λίγο οι τεχνικοί. Καλημέρα, ρώτα τον Κώστα για τους 11 ξένους. Αυτό το σχολιάσαμε. Δεν με απασχολεί. Ούτε και εμένα, παιδιά. Όταν έχω 6 εκατομμύρια Έλληνες και δουλεύουν στο εξωτερικό. Δεν με ενδιαφέρει. 3.000 στην Τούμπα Πακιστανούς, άλλους, ναι. 5.000 στο Κορδελιό. 50 μουσουλμάνους, 200. Δεν με νοιάζει. Και... Παγκοσμιοποιήθηκε το σύμπαν. Τα πάντα όλα. Άστε τα τώρα. Και πάμε στη ρεβάνς τώρα για να τελειώσουμε με τον Άρη. Ο οποίος... Γι' αυτό πήρε και η Χρυσή Αυγή 1%. Τίποτα, τελείωσε. Παγκοσμιοποιήθηκε το σύμπαν. Τελείωσε, ναι. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Πάμε λίγο στο μετά. Πάμε. Γιατί ο Άρης, ναι, μεν χθες ήταν θελκτικό στο ματάκι. Ήταν καλή εικόνα για Ιούλη, αλλά το λέω εμένα, δεν με ενδιαφέρει αυτή η περίοδο να είναι θελκτικό. Θέλω ουσία. Πάμε στη ρεβάνς. Πιστεύεις ότι ο Άρης θα έχει πιο εύκολο έργο ή θα μας κάνει καμιά τρίπλο προπονητή? Όχι, σου. Έχει θέμα με τη ζέστη. Θα τι πάει, ζέστη, εδώ τι είχαμε, θα κρύο. Θα πάει μία Αυγούστου 50 βαθμούς εκεί στη Βρωμοκύπρο, να πούμε κλιματολογικά Βρωμοκύπρο. Ναι, ότι έχει υγρασία πολύ, είναι νησί γι' αυτό. 50 έτσι. Βαθμοί Κελσίου. Ναι, μην παρεξηγούμαστε, ναι. Μπορούμε να πάμε και εκεί. Άμα πάει εκεί με τον Τόνσο να πούμε. Κουμπαράκια, ναι, κουμπαράκια. Ναι, ναι, καλά, ναι. Δεν μας χωνεύουν και πολύ, ούτε εμείς τους πάμε. Χθες εγώ είδα πολύ καλή σχέση. Πήγανε και οι Αριανοί. Θα πέφτει ένα ξύλο εκεί και μπήκανε οι σουπεράδες και τους λένε ναι, αλλά ωραία οι σουπεράδες. Ναι, παιδιά, γαλαρώστε, εντάξει, κάντε το κομμάτι σας. Άμα τα κάνα στην Τούμπα αυτά τους πλακώνατε. Ναι, είμαστε πιο αγρίλοι εμείς. Ναι, ναι, αλλά με εντάξει πιο. Θα βλέπουμε και το κίτρινο και θα θολώνουμε. Ενώ οι Αριανοί ήταν κίτρινο, κίτρινο σου. Μπορεί και αυτά τα χρώματα να ήταν πιο ήρεμα. Τώρα. Κοίταξε, ο Άρης θα βρει χώρους. Θα βρει. Άρα πήγα να παίξει ο Φετφατζίδης ξανά. Ο Φετφατζίδης στο χώρο είναι πολύ καλός. Βρε βάλτε ρε Φετφατζίδη, θες να γλεντήσουμε σήμερα να γίνει πάρτι εδώ. Πώς θα το βάλει. Λίγο ήθελε, 10 εκατοστά, λίγο πιο μέσα να πει. Βρήκε το φτερό από τον Πούλμαν χθες. Σιγά σιγά. Πώς το λένε? Το φτερό, τον Παμπρί. Το βρήκε τον καθρέφτη. Τον καθρέφτη. Έχει κάτι καθρέφτες, κάτι Πούλμαν. Καλά το έκανε, γιατί ήταν αδικής. Καλά το έκανε. Και η τρίπλα ήταν ωραία. Ωραία ήταν, γιατί ήταν αδικής. Και η αποφυγή ήταν ωραία. Ένα τέτοιο δεν μου έκανε ο Μπράουν που έβγαινε συνέχεια ένα με ένα και όλο πάνω σου ήταν. Ο Μπράουν τι να σε κάνει. Ένα τέτοιο κάνω. Τον έβλεπα, έβγαινε μόνο του Παμπρί. Ο Μπράουν θέλει ένα μήνα ταχύτητες.
τα πανηγυρίζουν που δεν έπαθε θλάση χθες. Δηλαδή, χθες με 90 λεπτά ο Μπράουν πήρε ένα ρυθμό. Ναι. Όπως και ο Τόνσο. Αυτοί, αν δεν πάθουν θλάση, σε κάθε παιχνίδι προφανώς και θα είναι καλύτεροι. Ναι. Χειρότερα δεν μπορεί να πάνε. 100%. Δηλαδή, χειρότερα είναι για τα σκουπίδια. Άρα, λες ότι η Ρεβάς στην Κύπρο είναι ανοιχτή. Ο Άρη, εγώ ψηφίζω. Στη Ρεβάς στην Κύπρο, έτσι όπως την είδα αυτή την ομάδα, ο Άρης ένα γκολ το έχει. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Άμα φάει δύο προβλήματα. Δεν μπορεί να φάει δύο από αυτούς. Εκτός αν δούμε τώρα μαγικά πράγματα. Ο Άρης ένα γκολ το έχει. Ναι. Ένα γκολ το έχει. Και αν σου παίξει πάλι έτσι, ταμπούρι και περιμένουμε πίσω όλοι. Κοίταξε. Λίγο με την έδρα, λίγο μαμού, λίγο ADC, μπορεί να δώσει κανένα σπόρι παραπάνω. Κοίταξε. Κοίταξε. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά δύο μάτσε είναι λίγο. Εγώ μίλησα με Κύπριο και μου λέει ναι. Θα το πάμε έτσι. Ναι. Να το πάμε σαν απέναντι. Λέγουμε καλό τερματοφύλακα. Εντάξει, και άλλοι έχουν τερματοφύλακα. Το Κουέστα που τον είδε συνάβαλε κιλά, γιατί ήθελα να σου σχολιάσω. Ήταν αργό. Ε, τι αργό, μια χαρά. Είναι αργό. Γιατί δεν έψαχνα να τον βρω, λέει, πού έβαλε το τσεκάρο, μια χαρά ήταν. Εκεί στα μπυρόκυλα έβαλε. Έχει μπυρόκυλα, είδε. Τι παγάσα, ναι. Τον έβαλε στο στόχα στον Κουέστα πάλι. Δεν τον έβαλα. Τι? Απλά πέρυσι, από πέρσι έχει μια πτώση. Πρέπει να βγει αυτό. Θα ανέβει κι αυτό, δύο μέτρα κορμί είναι. Εντάξει, ξέρει την Κουέστα. Τι είναι ο Κουέστα. Ο Κουέστα έχει το σύνδρομο του δημοσίου υπαλλήλου. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και να κάνω στη δουλειά δεν με διώξουν. Ναι. Εκτός αν κλέψω την Εθνική Τράπεζα το ταμείο ναι. Και με πάρουν χαμπάρι την ναι, Alpha ναι, 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 Bank. Πήγα ναι, ναι. Ένα φίλο στην Alpha Bank. Τι το έκανε, το ψήρισε. Το ψήρισε και έπαιξε κάτω στα χρυσάφια ήταν, πώς τα λένε εκεί. Ναι, σαν... Τις λίρες και τα φάρια. Κάσατε παπέλ. Ναι, ένα γουμάρι να πούμε ένας Παναθηναϊκάκιας. Να το σωστή ζέλα. Τα έπαιξε όμως το στοίχημα. Όλα τα χάσε. Ναι, με παίρνει τηλέφωνο χαράματα να κλείσει το ποσό. Λέω δεν παίρνει φράγκο. Τι ήθελε από αυτά που έχασε να πληρώσει τον κόντερ. Άρη χθες, χθες έγινε. Όχι, ρε, έχει χρόνια. Νόμιζα έπαιξε τον Άρη. Ο Κουέστα λοιπόν είναι σαν να το διορίσαν στο ταχυδρομείο με τον Τσουμάκα και λέει δεν με διώχνουνε. Τι σημαίνει, δεν έχει ανταγωνισμό από τον πίσω τερματοφύλακα. Ναι, ναι, γιατί πήρα ένα πιτσιρίκο εκεί τώρα. Πάλι φέτος δεν έχει. Ενώ Πασχαλάκης, ας πούμε. Έχει και ένα ανταγωνισμό. Χθες έβλεπα μαζί με Πετροτό τις προπονήσεις του Ζήφου, μου λένε πολύ καλό ο Ζήφο. Και όσο ήμουν απάνω, λέει. Ήταν... Αυτά λέγατε και για τον άλλον, που τον Ρωμά που τον διώξατε να πούμε. Που έφυγε, τον Σιαμπάνι. Δεν τα λέγαμε, εγώ δεν τα έλεγα. Τα έλεγαν οι ρεπόρτερ. Τι καλό που είναι και τι εκτινάξει κάνει και πώ κάνει τα πράγματα. Άρα λε για να κλείνουμε με τον Άρη. Σε προπόνηση. Να σε δώσει ένα σε προπόνηση. Σε προπόνηση. Τα βγάζει όλα, μπαγάσε. Ναι. Το θέμα είναι. Γάτα Ραπτόπουλε, πώ φοράζε με γάτα Κιτσιούδη. Ναι, αλλά κοντό, ναι. Σέντρε αυτά, κάτω. Ναι. Δεν τα έχει εκεί, σε ροή αγώνα. Άσε την προπόνηση, τι. Ναι, ναι, ναι. Άσε την προπόνηση, ναι. Άλλο, το μάτσι είναι άλλο. Άρα λε, ρεβάνς για να το κλείσουμε, έτσι, γιατί νομίζω τα είπαμε όλα για τον Άρη. Για το χθεσινό 0-0 που για μένα κακό δεν κέρδισε. Έπρεπε να βάλει ένα χαζογκόλ, δεν με νοιάζει πώ. Τα παίρνει αυτά τα μάτσια και πα στη ρεβάνς άνετο. Ότι θα βάλει τον γκολ που χρειάζεται εκεί και θα πάρει την πρόκληση. Μακάρι. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να το κάνει. Μπορεί να βάλει και παραπάνω. Και να δούμε μια άλλη κυπριακή ομάδα εκεί. Δεν ξέρει. Εκτός αν μας κάνει τρίπλα αυτός ο προπονητής που είναι μάγος, λέει. Είναι των ανατροπών, λέει. Εκεί που δεν τον περιμένει, σε κάνει μια αλλαγή. Πάντως και σε αυτό το match, ναι. Εάν ο Σάσα είναι ανέτοιμος, θα έχει θέματα ο Άρης. Ο Άρης το πρώτο ημίχρονο είχε μεσοαμυντικά θέματα από μια ομάδα η οποία δεν βγήκε. Α, μα αυτό είναι πρόβλημα. Η ομάδα η οποία δεν βγήκε. Έκανε στον Άρη κάρτες στα μαρκαρίσματα, όχι από την μπροστά γραμμή. Δηλαδή η μπροστά γραμμή βοήθησε στα μαρκαρίσματα εκεί που ο Μπάσα και ο Ματίγια, ιδιαίτερα ο Μπάσα, ήταν επικίνδυνος. Ο χειρότερος παίκτης του Άρη χθες ήταν ο Μπάσα. Ήταν ο γιατί Μπάσα. Ο Άρης, χωρίς να δεχτεί πίεση, χωρίς να βγουν παίκτες, κατόρθωσε να φάει κάρτα και του χάρισε και μία ακόμα. Ένας φίλος προφανώς είναι Κύπρος, μου λέει ρε Σικούλ, γιατί μας υποτιμάς τόσο. Τι? Να σου πω, φίλε, δεν σε υποτιμώ. Δεν βγήκες μια κόντρα, ρε, τι σε κάνω. Εγώ αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι οι Κύπροι κακοποίησαν και το άθλημα. Ναι, το δολοφονήσανε. Αυτό αισθάνθηκα κάποια στιγμή. Σαν ένα ουδέτερο τηλεθεατή με δελαδό το παιχνίδι. Έχω δει μάτς. Αισθάνθηκα ότι το χαλάσατε, παιδιά. Δεν είμαι άδικος μαζί σας. Έχω δει μάτς που ομάδες αμήνονται σε αυτούς τους χώρους. Ναι. Ειδικά με τον Αλέφαντο που ήταν μέτρο στην κλοπή, σε όσες ομάδες δούλεψε μικρές, έβγαινε τέσσερις φορές σε κάθε ημίχρονο. Βολίδα με πέντε παίκτες. Ορίστε. Και αυτοί δεν κάνανε ούτε μία μικρή. Ούτε κάτω στο έδαφος. Δηλαδή και εγώ θυμάμαι τον Ντόρτμουντ που ο Πάοκ όντως έπαιξε κλεφτό πόλμα. Αλλά δεν έπεφτε κάθε τρεις και λίγο κάτω. Καθυστερήσεις. Ένιωσα και αυτό το πράγμα χθες. Δηλαδή με χάλασε σαν ουδέτερο. Έμοιαζε Ντόρτμουντ Πάοκ 0-1. Ναι, αλλά ο Πάοκ έκανε δύο-τρεις μυθιές. Δύο αντιπιθέσεις. Έκανε. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Ένα σούτ από μέση απόσταση και πέρα του πήγε στο δοκάρι. Πάντως. Θα χάναν και το αίτητο δηλαδή, λίγο ακόμα. Λίγο είδα τον Καζαριάν, ναι, λίγο. Επειδή πέρασε εγώ με τα μάξια απ' έξω, με ένα τέταρτο πίσω. Πέρασε από τα μάξια. Έδωσε και χειραψίες ο Παντελίδη, τώρα αυτό δεν με είχε αρέσει. Να ξέρεις. Γιατί χθες κανονικά ήταν για νίκη ο Άρης, δεν ήταν για λήξη 0-0. Εντάξει. Μη σίγουρο για του μετέχει. Πάντως, ναι, το 0-0 για μένα δεν είναι κακό αποτέλεσμα, το ξαναλέω. Ναι, όχι. Δεν είναι κακό του παιχνιδιού. Για την εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού είναι κακό αποτέλεσμα. Σωστά, σωστά. Αλλά ο Άρης βάζει ένα γκολ εκεί και νομίζω ότι τελειώνει η κουβέντα. Φεύγουμε. Πάμε στον Πάοκ που εκεί στην Ολλανδία ασχολούνται όλοι με τα φυσικά προσόντα του Εσιτή, ο οποίος έκανε χθες προπόνηση. Τι φυσικά προσόντα, τον είδαν γυμνό δηλαδή. Τι προσόντα έχει. Τις γάμπες, τα πόδια του ρε φίλε, τα σωτσάκια. Τις γάμπες, τις είδες, τα πόδια του Εσιτή. Άμα ζεις θα τρομάξεις, άστο.
Άστο. Ασχολούνται με τα φυσικά προσόντα του ανθρώπου. Κόβει. Κόβει, ράβει, δέρνει. Κόβει. Ναι, είμαι ένα τέρας, λέει στο γήπεδο. Έκανε και δηλώσεις στο παλικάρι. Ναι. Είπε, είμαι ένα τέρας μες στο γήπεδο. Εκτός λέει, είμαι ήσυχος, ήρεμος άνθρωπος. Αλλά στο γήπεδο λέει, μεταμορφώνομαι σε τέρας. Ναι. Μπήκε, έκανε προπόνηση κανονικά. Είναι έτοιμος αυτός. Αυτοί μ' αρέσουν, ρε. Έτοιμος είναι αυτός. Μ' αρέσει. Ναι. Όπως ο Στρούγκερ κόλλησα, μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και αυτός μ' αρέσει. Δεν πέφτω έξω εγώ. Αυτός τώρα τι είπε. Μπορεί να έλεγε, ξέρεις, θέλω να προσαρμοστώ. Όχι, όχι, λέει, με πέφτω κανονικά. Να εγκληματιστώ. Αυτός θα παίξει με τον Άγιαξ και θα είναι και από τους καλύτερους, να το ξέρεις. Θα χρειαστεί αυτός ο παίκτης. Πολύ σωστά. Θα παίξει αυτός με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα είναι από τους καλύτερους. Αυτό ήταν... Γιατί είναι αθλητής. Είναι αθλητής. Και του είναι λένε έτοιμος. Και μην κάνεις και άλλα βάρη, γιατί θα γίνει σαν τον άλλο με το πράσινο μίλι, να πούμε. Ναι, θα τον μπανιαστεί. Γιατί αυτός με το που γυμνάζει αμέσως έχει τέτοια σωματοδομή, και είναι τέτοιοι μίσου και πρίζεται. Του δώσε η φύση τα προσόντα. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται κανένα. Δεν χρειάζεται γυμναστικές και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Έχουμε φωτογραφία και με τον Ζαΐρ εδώ πέρα. Αυτός μπορεί να θέλει, ας πούμε, μερικές ταχύτητες, άλλη προπόνηση μπορεί τέτοια να θέλει. Πράγματα. Μπορεί, τα δύναμη τι να κάνει, βάρη. Όχι, ρε, τι, αφού μου είπε σταμάτα τα βάρη. Ο γυμνασίς λέει που είμαι στην Πορτογαλία, μου λέει σταμάτα. Τι βάρη να κάνει. Θα του μπανιάσει. Τι να το κάνει το βάρη. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει χειρότερο το κορμί του. Σωστά. Γιατί σωστά. Άμα κάνει βάρη με τέτοιο κορμί, χάνει ταχύτητες και τέτοια. Έκρηξη και τέτοια. Εκτός να κάνει βάρη ελάχιστα κιλά, πολλές επαναλήψεις. Μόνο, γιατί... αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Και πάλι δεν τα χρειάζεται. Από το Γενάρη, λέει. Μπορεί να κάνει ταχύτητες χωρίς βάρη. Δεν χρειάζεται. Σωστό. Από το Γενάρη λέμε έψινε, λέει ο Μπράγκο, τον οποίο τον ήξερε από τη θητεία του και στην Πορτογαλία. Άρα ναι. Ο Πάουκ την είχε δουλεμένη τη μεταγραφή. Όπως και τον προπονητή, ένα μήνα μιλούσε. Αφού, πώς, τώρα αφού ο Μπράγκο είπε ότι δεν μιλούσε. Βράσε τι είπε, εγώ ξέρω. Τώρα μετράει, όποτε θέλουμε μετράει, όποτε δεν μετράει. Μιλούσε. Ναι. Λοιπόν, αυτό μας δικαιώνει το ρεπορτάζ γιατί τσακωνόταν ο Στος Λουτσέσκου με τους ιδιοκτήτες. Θα τα πούμε γιατί εμείς τα είπαμε την πρώτη μέρα εδώ πέρα. Εγώ στο είπαμε τον Ζίνκοβιτς. Εγώ που με λες εμένα κάνω ράνο, πρώτη εδώ τα είπαμε όμως. Για δύο πλακώθηκαν πολύ, Ζίνκοβιτς και Στόχ. Ζίνκοβιτς, Στόχ και γιατί και δεν κρατήσαν κανείς σαχώ. Τα είπαμε, ούτε λεφτά ούτε μαμού. Ναι. Είχανε λέει συμφωνία 160 λέει... σπίτια έχει ρε αυτός εκεί. Δεν έχει ανάγκη. Αυτός επί κομμουνιστικού καθεστώτος έκανε περιουσία. Τα είπαμε την επόμενη. Την επόμενη μέρα εδώ πρωί μας άκουσαν. Σε προβληματίζει αυτό. Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη ρε φίλε όμως ξέρω ότι οι υπεύθυνοι και διοικούντες του ΠΑΟΚ θέλουν τον ΠΑΟΚ να τον βελτιώνουν κάθε χρόνο. Το ο ότι άλλος αυτός, ήθελε να την κρατήσει ψηλοστάσιμο. Το ότι αυτός ήθελε να κάνει με γρήγορα μεταγραφές ή κάποιες μεταγραφές και να κρατήσει ένα κορμό εν ώψη της Champions League. Ναι. Σου λέει θα πάω με την πεπατημένη με αυτούς που έχω και ξέρω και τους δουλεύω, θα είμαι έτοιμος. Αν φέρω καινούριους, άντε να τους μπολιάσω. Έξυπνος είναι ο Λουτσέσκου. Επειδή ακούγε τον μπαμπά του κι αυτός, ναι. σίγουρα χωρίς να ξέρω. Μπορεί να του είπε ο μπαμπάς, ξέρεις κάτι, επειδή ψιλομαλώσατε. Κάνει τώρα. Κάντε τώρα γιατί τώρα είσαι στα πάνω σου. Κανείς δεν το κάνει αυτό, κακά τα ψέματα. Σαφώς. Πρωτάθλημα, κύπελο και αίτητο. Σαφώς. Μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα, κύπελο και όχι αίτητο. Αυτό θα πήρε να... όλα, άσο. Δεν είναι να... ονειρεμένη η αυτό και μετά από 100 χρόνια θα ξαναγίνει. Ναι. Ξανά το ίδιο πράγμα. Ναι. Ή να το κάνει άλλη ομάδα δύσκολα. Πολύ. Πάρα πολύ δύσκολα. Double και αίτητο. Double και αίτητο δύσκολα άσο, να κάνει. Άσο, ναι, δεν υπάρχει. Οπότε κάντε να. Πες ευκάλα λόγια και τα λοιπά, μη τους σχολάς. Ναι, αλλά χθες αύριο... στους Ρουμάνους είπε ότι είχαμε λέει διάσταση στις απόψεις. Είπε όμως ευχαριστώ την οικογένεια. Τα είπε, τα είπε. Δεν και άφησε ανοιχτή την πόρτα. Μια η χαρά πόρτα για το Βρωμορουμάνο είναι ανοιχτή. Ρασβά, Λουτσέσκου, ντάμπλ με πήρα ήτος. Εγώ δεν τα ξεχνάω, είναι δεν είμαι χάριστος. Βρώμικη φάρα οι Ρουμάνοι. Ναι, αλλά αυτός είναι large, δεν έχει θέμα οικονομικό. Βρώμικη φάρα, άκου. Υπήρχε λέει διάσταση απόψεων με την οικογένεια Σαββίδη. Διάσταση. Ναι, εντάξει, το είπε ωραία. Διάταση. Διάσταση απόψεων. Διάσταση, ναι. Λοιπόν, αυτά με τον. Βέβαια για τον Εσύ, τι ήθελα να πω κάτι. Ναι. Είναι και ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ την πάτησε πέρσι στην Ευρώπη. Δεν ήθελε να παίζει με καθαρό με ο εξάρι Λουτσέσκου. Ήταν ξεκάθαρο. Ήθελε, λέει, οχτάρια να. Τριάρες τρώγατε. Γι' αυτό τη η Μπενφίκα έκανε. Γι' αυτό τη τρώγαμε. Κομμάτια. Και γι' αυτό ναι. Λέω ότι είναι πολύ κομβική αυτή η μεταγραφή εφόσον είναι έτοιμος να μπει να παίξει το παλικάρι με τον Άγιαξ. Θα έχει τα κοψίματα οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν το εξηγώ. Τα τρεξίματα. Ναι. Δεν θα έχει το εύκολο γκολ στη σέντρα με το φόρ σου. Θα έχει άλλα μειονεκτήματα φέτος. Δηλαδή, καλό ακπομπ, χρυσό ακπομπ. Ναι, αλλά γκολ στη σέντρα δεν έβαλε πολλά ακπομπ. Δεν τα έβαλε δηλαδή με κεφάλι. Τα έβαλε συνήθω με πάση. Αυτό λέω. Ναι. Ότι. Λες για τον Μπρίγκοβιτς που είχα. Ναι, 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 ναι. Δεν θα έχει το τόσο εύκολο γκολ στο φόρτωμα. Ναι, ναι, ναι. Σε ξέμπλεκε δηλαδή. Έχω χάφ όμως που βάζουν γκολ. Οι ακραίοι με εμένα βάζουν γκολ. Ναι. Όλοι βάζουν γκολ. Εφόσον δεν ξεκινάμε το Λιμιό που λες και εσύ και ξεκινάμε Ζαμπά που έχει γκολ. Έχει γκολ ο Ζαμπά, 10 έβαλε πέρσι. Ναι. 10 γκολ έβαλε. Θα βάλει και από την άλλη πλευρά ο. Ποιος? Ποιος θα βάλει. Ποιος θα βάλει. Ποιος θα βάλει. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ. Πώς θα βάλει ο Μπίσεσβαρ. 10 δεν έβαλε πέρσι κι αυτός. Ο Μπίσεσβαρ είναι ένα χρόνο πιο μεγάλος. Εντάξει, θα βάλει 8 φέτος. Φλάσει αν θα πάθει φέτος. Δεν ξέρω. Έπαθε μια χαρά είναι τέρας. Τέρας. Και πάμε τώρα στα τελευταία θέματα. Άλλο πιο εδώ. Το Στόχ δεν μου το λες πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή, το είπα και χθες, το είπανε και είναι.
ο Μπίσεσβαρ και ο Ζαμπά. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί. Ο Μπίσεσβαρ και ο Ζαμπά είναι. Ο Στοχ ναι. μαζί με το Λιμιό είναι τα backup του και έρχεται πέμπτο ο Λάμπρου. Κάντε ένα αγγελεφαλογράφημα τον πιτσιρικά αυτό που έχετε από τη δεύτερη ομάδα. Το Γαϊτανίδη. Το Τζαντεκίδη αυτόν. Γαϊτανίδη. Το Γαϊτανίδη. Ναι. Αυτόν εδώ πέρα. Κάντε του ένα εγκεφαλογράφημα. Πρώτο κόρε στα φιλικά. Θα βγει και σε βάλει γκολ. Δηλαδή. Αυτό να ξέρει που τον προορίζει. Θα παλέψει με το Λάμπρου να πούμε. Αυτόν τον προορίζει για άλλη θέση. Φίλοι. Τι θέση είναι. Αντιπέλκα. Τι αντιπέλκα. Πίσω από το σέντερ φόρ. Θα βάλει δεκάρι αυτόν. Τι δεκάρι. Δεν παίζει δεκάρι. Παίζει δεύτερο επιθετικό. Δεν είναι. Αν πουλήσετε τον Πέλκα και του δώσετε δύο δεν πουλάει ούτε τον Πέλκα. Ο Πέλκα φέτο θα κάνει limit up θα πάει. Βρωμάτα γνώτατα από την πείνα ο Πέλκα φέτο. Ναι, δεν έχει να φάει. Αμα τον είδε με την κυκλοφορία. Άσε με ρε βρωμάτα γνώτα. Πήρε ένα μάξι το παιδί. Τι έγινε τώρα. Εντάξει, δεν βρωμάκια τα γνώτα. Ένα μάξι έδωσε 30-40 χιλιάρια. 30-40. 50 να πει. Πόσα έδωσε. 100 και. Έδωσε 100 χιλιάρια παραμάξι. Δεν την είδε το αμαξάρα του. Τι αμάξι έχει. Ένα μπεβέ που δεν υπάρχει εδώ στην πόλη μα. Θελώσε το κλέψει κανένα γύπτο εκεί που είναι. Να χώνεσαι. Αλλά δεν βρωμά τα γνώτα του. Του το φάει κανένα γύπτο, θα το πάει στη Λάρισα, θα το πουλήσει. Φίλε, έχει δει κανένα με 450 χιλιάρικα το χρόνο βρωμά τα γνώτα του. 400 είναι. Άτε, 400. Έναντι των άλλων. Άσε του άλλου. Πόσα βρωμά τα δώσουμε με 400 χιλιάρικα, σιγά μην εμφανιστώ εδώ πρωί. Άμα πάρω εγώ 700 ή 800, δεν πει με αυτό ο κερατά γιατί να πάρω 800. Χαλάλι θα πω το κουμπαράκι μου. Φύγε από εδώ. Λοιπόν, λέγε. Κοεντράε, κάτσε εκεί που είσαι, Κοεντράε, έτσι. Κάτσε εκεί που είσαι. Διαβάζω τώρα το μουλοχτό ρεπορτάζ. Εδώ. Τι λέει. Δεύτερη σκέψη για Κοεντράο. Να το. Να το. Κοεντράε. 100 μάτς. Κάτσε εκεί που είσαι. 100 μάτς. Κάτσε εκεί στο σχολείο με τα παιδιά. Να μην έχεις πρόβλημα. Έτσι και αμείς ζορίζεσαι. Υπάρχουν μπακ κι αλλού. Τι κάνεις οπαδική προσέγγιση. Δεν κάνω οπαδική. Συναισθηματική. Ανθρώπινη προσέγγιση ναι. κάνω. Είναι καθαρά ανθρώπινη. 100 μάτς έπαιξε με τη Ρεάλ. Πεχτάρα. Με τον Μαρσέλο έκανε. Σούπερ. Ναι. Εγώ εξετάζω την ανθρώπινη συμπεριφορά όμως. Ναι. Δεν εξετάζω το. Τον Γεωργιάδη τον πήρε γενικό αρχηγό. Δεν μου άρεσε. Α, έκραζα και τότε. Ναι, δεν σ' άκουσα να πω. Έκραζα. Σε έλεγα τι δουλειά κάνει ο Γεωργιάδη. Τίποτα δεν κάνει. Τίποτα. Τι δουλειά κάνει ο Κωνσταντινίδης. Τίποτα. Τίποτα δεν κάνει. Α, ορίστε, δεν θα ξαναπατήσει τούμπα. Κοεντράει. Ποιο δεν θα ξαναπατήσει τούμπα. Έτσι μα είπαν. Α, ποιο. Ο Κωνσταντινίδης. Ναι, δεν ξαναπατάει. Άμα πει ο Ζαγοράκης τον πρόεδρο. Δεν ξαναπατάει, σου λέω στην Τούμπα τελείως. Θα πάει στο Μακεδονία Παλάς. Ως ευρωβουλευτής. Από την καλύτερη πηγή που σαν το μάθω. Ζητήσει καμιά χάρη ο. Δεν ξαναγυρίζει ο Κωνσταντινίδης ναι. στον ΠΑΟΚ. Τέλος. Ναι. Αυτό ήταν. Όσο είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντινίδης δεν ξαναγυρίζει. Καλά που τον έκραζα εγώ στο ξενοδοχείο που με είδε και έκανε την πάπια. Την πάπια έκανε. Με τον Καμόρα που πήγα. Ναι, 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 ναι. Δεν με μίλησε. Λέει γιατί λέει δεν σε μιλάει ο Κωνσταντινίδης. Ρώτα το να σε πει γιατί. Βγήκε αυτό ο Αντρέ Κάστρο λοιπόν χθε. Τον έβγαλε ο Πετροτός που είναι τσάκαλος μεγάλος. Ο Κάστρος ποιος είναι. Φίλος του. Καινού. Του Γουεντράε. Από τι είπε Πετροτός. Ναι, βρίσκει φίλους, βρίσκει συγγενείς, βρίσκει ξαδέρφια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λέει είναι η καλύτερη επιλογή λέει για τον Φάπη. Έτσι είπε ο φίλος του. Έβγαλε και ο Κοεντράος. Λέει μου λες, έχεις παντελόνια, έχεις παντελόνια. Πάμε στο αεροδρόμιο που πετάξουμε γιαούρτια μέσα. Μέσα. Είσαι. Μέσα. Αυτού σου θα του πω ρε ρόμπα. Τώρα έρχεσαι εδώ πέρα. Εκεί που έφτιανες πας και έρχεσαι και γλύβεις. Θα πάει κανένα ΠΑΟΚΣΑΚΙ από τους οργανωμένους. Δεν πήγε κανένας και να τον υποδεχτεί. Έχουμε ανέβει επίπεδο. Μένα μ' αρέσουν αυτά. Ναι, δεν πήγες να κάνεις δηλαδή γυφτιά. Καλό αυτό! Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ ναι. είναι μεγαλύτερο μέγεθος και από τον οποιοδήποτε Κοεντράο. Ναι. Έτσι γιγαντώνονται οι ομάδες. Και εγώ δεν τα έχω με τον Πέτρο. Σακούει ο Γιωργάκης τώρα που σου πει ότι τι έχει να πει για τον Κοεντράο. Δεν με ενδιαφέρει η αξία. Θα το φέρει. Μπορεί να το φέρει, ναι. Υπάρχει πιθανότητα να το φέρει. Εγώ εξετάζω τη συμπεριφορά του την ανθρώπινη που δεν τη γούσταρα και γι' αυτό δεν το θέλω. Αγωνιστικά ο Κοεντράο μπορεί να είναι ο καλύτερο μπακ που θα έχει στο πρωτάθλημα. Ο Κοεντράο άμα έρθει. Κοεντράε! Άμα έρθει. Εγώ θα τον ξεφωνήσω για τα μαλλιά. Θα ξεκινήσω από αυτά. Ναι, ναι. Γιατί άμα δεν βρίσκω κουσούρι θα πρέπει να βρω κάτι. Εσείς οι παοξίδες άμα σας κλάσουν ένα πούμε. Τρελαίνομαι εγώ. Τρελαίνεστε. Εγώ τρελαίνομαι προσωπικά. Ναι. Μου γυρίζουν τα μυαλά. Τον τα ορφανό που σας έκανε δάχτυλο στο τέλος. Δεν ήμουν γεννημένο. Σε μικρό δεν έκανε μικρόφωνο τότε. Και ήμουν και πιτσιρίκο. Δεν τα ήξερα κιόλα. Αλλά όποιο με ευθύνη και μετά έρχεται. Ο Ασλανίδης που έβγε και είναι συνάδελφό μα γιατί δεν του Αχιλλέας και μου λέει Νίκο, δεν γινόταν αλλιώς αγόρι μου. Εδώ στο ΠΑΟΚ είχαμε θέματα, τώρα μην τα ανοίξουμε. Και το Γεωργιάδης είχε θέματα, έφυγε. Άνθρωπος και ξανάρθε. Ναι. Κοίταξε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο Κοεντράο είχε θέματα. Είπε να πάει στην Πόρτο. Ο ΠΑΟΚ τι να κάνει το παιδί. Διοικητικά ναι. ήταν ελάχιστος τότε. Ναι. Τώρα απαγορεύεται όταν έχεις αυτό το κρίσο και αυτή τη δυναμική. Το μαντελάκι άγαλμα τον κάνατε. Ελάχιστο. Ναι, ναι, οικονομικά δεν καλά, ρε, τώρα. Απαγορεύεται. Κάνατε άγαλμα να πούμε. Να μικραίνω εγώ τον ΠΑΟΚ σε σχέση με ένα Κοεντράο. Πουλούσε τη Χέστρο και τον κάνατε άγαλμα τώρα τον βρήκα. Άρα δεν ήμουν με κρίσο. Δεν ήμουν, άμα πουλάς μπάνια και πινέδες, πιτέδες, πώς το λένε. Και αγόραζε ο Γουλανδρής. Είπα πινέδες, και πιτέδες, ναι. Γελάει ο άλλος. Και αγόραζε ο Γουλανδρής και έμπαινε μέσα εδώ στην Τούμπα. Τέλος πάντων, άστα. Λοιπόν, μονόδρομος, αυτά για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έκανε πρωτοσέλιδο η Μέτροσπορ. Ναι, βέβαια.
Θα τα πάμε, θα τα δούμε τα προσέλιδα γιατί έχουν ενδιαφέρον. Θέλω να μάθω. Ναι, ποιο θα κάνει. Τι πωλήσει θα κάνουμε. Σήμερα με τον Άρη. Ναι, με Άρη πρώτο σέλιδο. Αν κέρδισε, θα είχαμε πολλέ. Δεν κέρδισε. Ναι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι δεν με ενδιαφέρει αν έπαιξε καλά ή όχι. Ναι. Γιατί είναι νωρί ακόμα, θα έχουμε πέσει. Άρη πρώτο σέλιδο. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, θα αν κέρδισε έστω και μισό μηδέν, ναι. Θα ήταν πολύ καλύτερα, ναι. Από το 0-0. Έχουμε Άρη πρώτο σέλιδο. Ναι. Έχουμε πάνω το τέρα. Το λαό το μεγάλο γράφουμε και το λαό το άρτο. Εντάξει, φιλοσοφία. Sold out έκανε ο Άριστες. Τα γράφουμε αυτά. Βέβαια, sold out. Φανταστική ατμόσφαιρα, sold out. Σημαίακια. Και κάτω έχουμε ένα χτύπημα για τον Ηρακλή, ο οποίο πλέον ψάχνει εξαγορά φημή, καυσική ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10. Τώρα ξύπνησε η θύρα 10. Έρχεται, τα βάζει πάλι με το Σαββίδι. Πάλι, με ρούχα λέει, ναι, εντάξει. Τα 7, τα 7, από Παπαδόπουλο. Τα 7 ημίχρονα άσο τελικά δεν τα λέει η θύρα 10 πέρσι. Δεν είδα να λέει τίποτα. Ψάχνει αφημί ο Ηρακλής. Εγώ ξέρω, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Για πες. Είχε πέρσι ο Ηρακλής ημίχρονα τελικά. Είχε. Βολεύτηκε όλο το σύμπαν. Οπα. Και τώρα ξυπνήσαμε να πούμε. Να κάνουμε, βολεύει όλο το σύμπαν. Εμείς τι κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Με νοιάζει τι κάνεις. Ερχόμαστε πρωί μεσημέρι βράδυ εδώ βαράμε γκασμά. Λοιπόν, η νέα Q πάντως ήρθε να κάνει τα απλά αυτονόητα. Αυτονόητο δεν είναι να θες στην επικοινωνία σου να κερδίζεις και εσύ και το φιλαράκι σου. Τότε γίνε Q και κάνε το κονέ, φέρε τους φίλους σου στην Q και κερδίστε από 12 GB παρακαλώ ο καθένας με διάρκεια 12 μήνες παρακαλώ. Κάνουμε μικρή παύση, μικρή στάση. Έρχεται Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, παιδιά, σαν σήμερα ένα χρονάκι κλείνουμε με το κουμπαράκι εδώ πέρα. Γι' αυτό ανεβάσαμε αυτή τη φωτογραφία. Επιστρέφουμε μετά το break με τον τύπο των Αθηνών, με κουσκούς, με κουβεντούλα μέχρι και τις 10. Γυρνάς από Χαλκιδική, έχεις κάνει τα μπανάκια σου, ανοίγει και η όρεξη, σου λέει δικιά σου πάμε για κανένα ιταλικό, κινέζικο, ταϊλανδέζικο και της λες όχι μωράκλα μου, θα πάμε για μακεδονίτικο σολατεράς. Το εστιατόριο του Ρίτζεσι πρωτοτυπή φέρνει τον Ιούλιο στο μπουφέ του την μακεδονίτικη κουζίνα, όλα αυτά τα ωραία πιάτα από Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενέ, Δράμα, Χαλκιδική. Μαζεμένα φίλες και φίλοι για σας, τρώμε περιόριστα και να με και ένα ποτήρι κρασί, μπύρα, ένα ψητικό. Το εστιατόριο είναι ανοιχτό κάθε μέρα και όπως είπαμε τρώμε αλλά μακεδονίτικα όλο τον Ιούλιο. Λοιπόν, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα Κωνσταντίνε, έχω μια πολύ ωραία όμως ενδιαφέρουσα προσέγγιση ενός φίλου, ο οποίος λέει χθες είδα λέει πολλούς Αριανούς εκνευρισμένους με το δίκιο τους με το αντιποδόσφαιρο των Κυπρίων. Και τι είναι δηλαδή? Λέει εδώ ο φίλος ο Παοξής. Τώρα όμως καταλαβαίνετε κι εσείς πώς νιώθουμε εμείς και πώς νιώσαμε πέρσι με τα Γιάννενα. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Ποια Γιάννενα? Που παίζανε αντιποδόσο και εμείς λέγαμε άντε μέχρι να το βάλουν και μας κορόδευαν. Τι είπα αντιποδόσο? Ήρθαν με 7. Πέφτανε κάτω, ξαναπέφτανε. Κοίταξε, λέει τα Γιάννα φίλοι σας. Δεν είναι φίλοι μας τα Γιάννα. Πέρσι άλλαξα τα, άλλαξα τα κόσια. Δεν είναι φίλοι μας. Βέβαια είναι. Πρόπερσι ήταν φίλοι. 7 αναπληρωματικούς. Πρόπερσι ήταν. Στην Τούμπα. Εάν δεν μπορεί ο Πάουκ του Σαββίδη να κερδίσει τα Γιάννενα με 7 αναπληρωματικούς. Μπήκε να βάλανε ένα goal offside. Ναι, παιδί μου, εγώ α πούμε. Πέφτανε κάτω. Είμαι αναπληρωματικό στα Γιάννενα. Ναι. Με βάζουν να παίξω επειδή α πούμε. Καλύτερα θα παίξα το βασικό. Τι έκανα, κάτσε να χάσω. Ναι, αυτό. Τι έκανα. Ναι, αλλά παίζανε αντιποδόσο. Αυτό λέγαμε. Πέφτανε συνέχεια κάτω καθώ ήταν 3-3 λεπτά. Ναι, και τότε ο Πάουκ είσαι έβρε και έλεγε ο Αριανό κορόδευε. Έλα μπορείτε να κάνει αράνι. Ναι. Και λέω Παοξής, τώρα μας καταλάβατε. Δεν είδα κανένα Αριανό εκνευρισμένο. Χθες. Εγώ είδα πάρα πολλούς. Από τον τρόπο που έπαιξε η Λεμεσό. Πάρα πολλούς. Και αναρτήσεις στο Facebook. Ό, αυτό το ψέμα, αυτό το πράγμα, το αντιποδόσφαιρο να αποκλειστεί από το Europa League. Πάρα πολλούς είδα. Ναι. Και μάλιστα και συναδέρφους μας που εκνευρίστηκαν. Γιατί εκνευρίστηκαν? Γιατί είδαν ακόμα. Ήρθε μια παλιό ομάδα να παίξει έτσι. Βάλτε ένα γκολ. Τι σε φταίω εγώ. Σε φταίω. Αυτή είναι η ομάδα. Άμα είναι έτσι, σου πω εγώ και το άλλο. Βγάλε α πούμε τον. Τον ένα τον χαφ, ναι. Και παίξει ας πούμε με χαφ κεντρικά τον Σάσα και τον Μάρτεν. Και να σου κάνει κανένα κολπάκι κι ο άλλος και να συγκλήσει κόντρα και να το φάσκω. Άμα είναι κάτσε τότε εκεί τρεις πίσω, τέσσερις, ναι. Μην παίρνεις το ρίσκο που πρέπει να πάρεις, άμα τη φοβάσαι. Άρα φοβάσαι αυτή την ομάδα, άρα αφού κάθεται πίσω. Οπότε, πιστεύω ότι ο Άριστες ζήγησε τον αντίπαλο, είδε ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο και τώρα θα δει τι ωραία θα παίξει στην Κύπρο. Το φοβήθηκε ενδεχομένως λίγο, έτσι σου λέει: είδε καλό transition, είδε εκτός αν ο προπονητής της ο άλλος. Άλλο μάτς είναι νοικοκύ. Εντάξει, ναι. Άλλο μάτς. Κωστή και ο Βέρμουν τα ίδια έκανε και όταν ήρθε έτρεχαν τα σάλια, λέει, με το κουτσό το άλογο, λέει ένας φίλος.
Κουλ, συμφωνώ μαζί σου 100% λέει για τον Κοεντράο. Να μείνει εκεί που είναι. Δεν θέλουμε άλλον ένα απογοητευμένο τουρίστα τύπου Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, ο Κοεντράο. Δεν θέλουμε παίξει που θα κάνουν αγκαρία. Άκουδο. Καλύτερα τον Γιαννούλη, ναι, και έναν ακόμα. Παίξε με τον Γιαννούλη εσύ. Αλλά άκου και το άλλο. Κοεντράο πάω είναι 31. Έτσι. Άκουδο. Κοεντράο. Έχει παιδί σαν και εμένα. Τι παιδί σαν και εσένα. Δηλαδή έχει πρόβλημα. Έχει ειδικές ανάγκες. Ο Κοεντράο. Ναι. Τι παιδί σαν και εσένα. Εσύ μου... τι έξερε, δεν σε κατάλαβε. Είμαι κι εγώ με ειδικές ανάγκες, αυτό λέω. Α, έχει. Το ωραίο για να. Ναι. Είναι μια τραγικότητα να έχει ένα τέτοιο παιδί και να μεγαλώνει μια, ναι, μάνα και ένα πατέρα σε ένα τέτοιο παιδί. Οπότε, ναι, επειδή έχει ένα τέτοιο παιδί, ναι, εγώ δεν θα τον κολλήσω πολύ. Δεν θα τον κολλήσω πολύ. Να ξέρει ότι εγώ όσοι έχουν παιδιά με πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άκου, άκου εδώ. Ναι. Ή έχουν χάσει παιδιά. Ναι. Δηλαδή, εγώ με τον Πέτρο τον Καλαφάτη θα τον δείρω. Ναι, μόλις έμαθες όμως. Αλλά ότι... έμαθα ότι έχασε δύο παιδιά. Στάκα, επομένως. Έκανα πίσω. Εντάξει. Λοιπόν. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Κατάλαβες τι είμαι. Πάμε, είσαι ναι, μια χαρά είσαι. Πήγα λοιπόν για κλωτσίες μέσα σε μια εκκλησία. Τον Καλαφάτη. Τον Καλαφάτη, τον Πέτρο. Ήταν μεγάλος όμως σε ηλικία. Εντάξει. Και λέω, εκεί κάνει στάκα. Εκεί έκανα στάκα. Κάνεις στάκα και, το δεύτερο, και το δεύτερο είναι ότι έχασε παιδιά. Ναι. Και κάτσε, κάθομαι πίσω και λέω όχι. Κάστη, μπράβο, Φάτινα να πούμε και τα λοιπά. Ο Κοεντράο λοιπόν έχει ένα τέτοιο παιδάκι. Ωραία. Οπότε δεν τον κολλάω. Δεν θα τον κολλήσω. Όχι, δεν τον κολλάω. Άμα ήταν. Εγώ λέω τον Κοεντράο να κάτσει από το Γαλλικό. Ναι, άμα ήταν τίποτα, ας πούμε. Ήταν normal όλα και αυτά, και εγώ θα τον πολεμούσα. Τον έκανε μπουκα μεγάλο. Τώρα δεν πάω να του πετάξω γιαούρτι. Πάμε λοιπόν. Άρα δεν πάμε αεροδρόμιο. Δεν πάω, όχι. Εντάξει, δεν πάω. Ούτε και εγώ έρχομαι. Δεν πάω. Και εγώ δεν έρχομαι, αλλά θα τον ξεφωνήσω για τη στάση αυτή. Το έμαθα και τα λοιπά και δεν τον κολλάω. Λοιπόν. Θα τον κολλήσω άμα δεν παίξει καλά. Sport time. Sport time. Κάτσε, δεν θα δούμε εδώ. Άμα δεν παίξει καλά. Ναι, άμα δεν παίξει καλά. Ο Πάοκ απλά το ξαναεξετάζει. Θέλει ένα μπακ εκεί για να κλείσει το λέω δημόσια ότι δεν τον κολλάω. Με πούνε μαμού γιατί θα κάνει τον χρόνο. Έμαθα αυτό το πράγμα, οπότε δεν. Και εγώ δημόσια το λέω ότι δεν θα τον κολλήσω. Δεν τον κολλάω. Τη συμπεριφορά του εγώ κατακρίνω και όχι την πηχτική του αξία. Και η μάπα του είναι λίγο. Πώς το λένε, σαν να παίζει σε θρίλερ. Εντάξει, είναι θλιμμένο. Θε ένα τέτοιο παίχτη όμως εκεί αριστερά. Βρε, ναι, εγώ παιχτικά δεν ναι, τον κατακρίνω. Θες. Τη στάση του, συμπεριφορά δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε sport time. Άμα σου έρθει ο Κωνσταντινίδης αύριο μεθαύριο. Ποιος Κωνσταντινίδης. Ποιος αγοράκης, κρίμα είναι το παιδί, τον έδιωξαν από την. Ξεφωνητό Ολκής. Ολκής. Από το πρωί στο βράδυ κιόλα. Όποτε μπαίνει θα ξεκινάμε αυτό το τρίλεπτο. Τι σε ρώτηκα, τι δουλειά κάνει ο Κωνσταντινίδης. Τίποτα σε έλεγα. Ναι. Εκεί, τι θεσμικό ρόλο έχει. Σηκώνει τι ταμπέλε. Σαρώνει. Ποιο Σαρώνης? Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και ήδη αποδόσει για τον Παναθηναϊκό το δίνουν ξεκάθαρο τέταρτο φαβορή. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε μάλλον και τον Ιωάν Μολό, είναι ο τέταρτος παίκτης που αποκτάει. Εξτρέμ. Εξτρεμάκι, έχει πάρει και κολοβό. Πέρσι τι έκανε. Πέρσι πήρε στη Σωσό. Η Σωσό ποια είναι? Β' Γαλλίας, λίγα πράγματα. Συμμαθήτρια είχα τη Σωσό. Σωσόκα. Και μια που είσαι συμμαθήτρια, χρόνια, ναι, πολλά στην Παρασκευή. Είναι σήμερα τη Αγία Παρασκευή. Μεγάλη χάρη τη, είχε καμιά Παρασκευούλα. Η γιαγιά μου. Α, ναι. Ναι. Παρασκευούλα τη λέγανε. Ναι. Έλα ρε βαγάσα. Αλλά... Τη Ζαμπέτα ή την άλλη. Άλλη την άλλη γιαγιά. Ναι, ναι. Μπράβο η Παρασκευούλα. Λοιπόν. Άλλη γκόμενα Παρασκευούλα δεν είχα. Ναι. Ξαδέρφη Παρασκευούλα δεν έχω. Δεν συγγέννησα Παρασκευούλα δεν έχω. Άλλη δεν έχω Παρασκευούλα. Εντάξει. Πάντως χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες σήμερα όσοι γιορτάζουν. Δεν είχα, ας πούμε, και σαν πιτσιρικά Παρασκευούλα ήτανε δεν είχα μπλέξει. Από τις, ναι, πολύ καλές Αγίες η Παρασκευούλα. Δεν έχεις να τις προσάψεις τίποτα. Τι έκανε αυτή. Χάρισε όλη την περιουσία της. Για ποιο λόγο. Έτσι. Χάρισε την περιουσία στους φτωχούς. Παιδιά είχε. Θες να σου διαβάσω το βιογραφικό. Ναι, ρε, τώρα, θέλω να μάθουμε. Λοιπόν, τι έκανε αυτή η γυναίκα και ήταν Αγία. Έζησε το πρώτο ήμιση του δεύτερου αιώνα στη Ρώμη. Οι γονείς της ήταν ο Αγάθων και η πολιτεία ήταν χριστιανή. Γεννήθηκε μέρα Παρασκευή, γι' αυτό και πήρε και το όνομά της. Τι έκανε. Μετά το θάνατο γονιών της, ναι, μοίρασε όλη την περιουσία του στοχούς και έγινε μοναχή. Ναι. Ό,τι είχε και δεν είχε, πάρτε τα λέει. Τεμπέλα δηλαδή. Γιατί τεμπέλα, είχε, ναι, περιουσία και τα έδωσε. Τεμπέλα την έβγαλε. Δούλεψε. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Όχι, κάτσε, κάτσε. Συνελήφθη επειδή διέτρεχε στη Ρώμη στα γύρα χωριά, yeah, κυρίως στο λόγο του Θεού, βασανής και άγρια, για να αποκηρύξει την πίστη της και το αρνήθηκε και στο τέλος αποκεφαλίστηκε. Καλή ήτανε. Μια χαρά ήταν. Για τέτοια κόρια, μα είχε, θα ζήσουν περήφανο δηλαδή. Φυσικά. Δηλαδή να πάει την περιουσία που εγώ θα έχουμε 12 ώρες. Να τη δώσει στους φτωχούς. Να την πουλήσει στους φτωχούς, να μην κάνει παιδιά, να μην δουλέψει. Να τη φάσει εσύ και καρύδια. Χίλιες φορές καλύτερα. Να τη φάσει και καρύδια. Αλλά... Ναι, και ήταν πιστή μέχρι το τέλος. Άκου εδώ, ρε Κουλιανέ. Σε χαλάκι Παρασκευή. Ρε Παρασκευή, άκου εδώ. Ναι. Παιδιά έκανε. Βίζαξε μωρό. Ρε αγόρι μου, δεν ήθελα άλλη ζωή. Ήθελα να γίνει μοναχή. Τι να κάνουμε. Και έδωσε τα λεφτά που. Στον κόσμο, στοχούς! Εκεί είναι normal, είναι. Στου στοχούς τα έδωσε. Και τι είναι αυτά. Να ζήσουν καλά οι άλλοι. Σου λέει, εγώ θέλω να ζήσω αυτό το πράγμα. Πάρτε τα εσεί, να ζήσετε καλά. Δεν normal πράγμα. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν normal αυτά. Πάμε, δηλαδή, με συγχωρείς, άμα την είχε ξαδέρφη την Παρασκευούλα αυτή. Θα έλεγα ότι είχα μια ξαδέρφη άγια. Που δεν μ' άφησε λεφτά, δεν έκανε παιδιά, έγινε μοναχή και τα έδωσε στην εκκλησία. Εντάξει, στους στοχούς. Εγώ είμαι πλούσιο, τι να τα κάνω τα λεφτά. Θα την έλεγε καλή είναι. Καλή. Αφιέ παιδά. Χρυσή. Αφιέ παιδά. Χρυσή. Ήθελε να σε αφήσει για Παρασκευή και σένα, ε. Όχι, τα αφήσει στοχού. Δεν κάνει παιδιά, τη δει με το Θεό να τρελαθεί. Είδε έδωσε, ε. Είδε να τσιμπήσει και εσύ από την Αγία Παρασκευή. Να έχει καμιά συγγέννησα τέτοια, μην κάνει παιδιά.
Και να τα αφήσει στο σπίτι. Τρελάθηκε, παιδιά. Δηλαδή, η αδερφή σου, αν δεν είχε παιδιά, έχει ναι, δυο να έχει δύο, ναι. Ναι. Δεν παντρευόταν τον γαμπρό σου. Ναι. Εντάξει. Έβγαζε πολλά λεφτά. Δεν, είτε, δεν είχε τεστοστερόνη πολύ που έχει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Και πήγαινε στο μοναστήρι, αδερφή σου. Και άφηνε όλα τα λεφτά. Και άφηνε τα λεφτά. Δεν την έβριζε εσύ με την Τζέννη. Και αφού είμαι καλά, άμα ήμουν και εγώ φτωχό, τότε δεν θα κοιτά, ναι. Αν ήμουν καλά, τι θα τα κάνω. Αν δεν ήσουν καλά. Αφού θα μου φτωχούσα, με έδινε και εμένα. Τι ασέδια, τα έδινε στου άλλου. Όχι, εγώ φτωχό. Αδέρφια, έχει η Παρασκευούλα. Όχι, με μοναχοκόρη. Πάλι καλά. Γι' αυτό είναι. Τρελάθηκε, παιδιά, σου λέει Παρασκευούλα, δεν μ' άφησε τίποτα. Δεν τρελάθηκε. Έχετε χασέψει. Έχει λάει. Λοιπόν, τι να κάνω. Τι λέει το πρωτοσέλιδο. Σαρώνει ο Παναγικό. Σαρώνει ο Παναγικό. Δεν το φαβορεί, λέει ο Παναγικό. Έχει και ένα χτύπα για τον Κοεντράο. Το ξανα. Τι γράφει εκεί, ψηλά γράφει, δεν βλέπω τρία λεπτά. Για να το ξαναφέρει, λέει. Παλεύει κιόλα. Ναι, έτσι λέει εδώ πέρα. Ενώ. Μα ακούει ο Γιώργο, θέλετε και ρετήρα. Μπα, δεν ακούει. Αμερική είναι, έβλεπε κάτι. Μπορεί να βάλει ράγκμπι. Κάτι ράγκμπι, κάτι τέτοια πήγαινε εκεί στην Αμερική. Έβλεπε κρίκετ, κάτι τέτοια γήπεδα. Ναι, 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 εκεί. Τρελαθείτε. Φίλε, μα δεν έχει, τι θα κάνει. Και εγώ τα ίδια θα έκανα. Τρελαθείτε. Έχει πολλά λεφτά, πα κάνει ό,τι θε. Να αρχίσει τον Μποξάδικο να κάνει προπόνηση. Κάνει προπόνηση κι αυτό. Για να πέσω, είναι καλό. Είναι σαν. Πέσω ένα τρένερ. Ψιλοουρακοτάγκο. Ναι, 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 κάνει τέτοια. Το Ιβάν έχει γερά χέρια. Πολύ. Είναι παλαιά σκοπή. Αυτοί δούλεψαν. Αυτοί δούλεψαν σαν νιάτα. Έχουνε. Κάτι να πήγε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Πα κανένα χασουκάκι σαν τον Κυρμίμη. Πα σε μετύχε. Θα σε προλάβει. Έτανε Ιβάν με το. Ναι, φίλο, πήγε δυνατό. Ερωδεμένο πολύ, βέβαια. Άμα δει τα χέρια του στη φωτογραφία. Τι δούλεψαν οι άνθρωποι. Η παλιά γενιά. Η καινούρια είναι λίγο πιο λάθο. Ο Γιώργο τι δούλεψε τώρα. Ο Γιώργο να πάει κρίκετα, μεταγραφέ. Πάω, βόλτε. Μαλώνει με τον Λουτσέσκο. Μαλώ με τον Λουτσέσκο. Τι να κάνει. Πάμε παρακάτω, πάμε. Σπορτ έχει μολό, πουλάει. Sport time. Ψηλό. Sport day. Στα βόρεια προάστια. Ναι. Θα είναι και διακοπές αυτή. Χαλάνδρη. Ναι, ναι, ναι. Και η φυσιά τους φάγει το καζίνο και τους φάνε τα λεφτά. Α, ναι. Αχα, μάλιστα. Ωραίο το καζίνο. Μ' αρέσει. Εκεί πάνω στην Πάνη θα πού το έχουν. Στην Πάνη θα πήγαιναν πολύ. Παλιά. Πήγαινε ένα θείο μου. Ποιο κόσμο. Δεν λέω. Εντάξει, ναι, δεν έκανε το κοκλίφο εκεί. Εκεί, αλλά. Του έπαιρνε τα μάτια. Έχω δει τέτοιο σκηνικό μπροστά μου. Του έσχιζε. Έχω δει σκηνικό μπροστά μου. Του έσχιζε κανονικά. Δίπλα μου να χάνει 40.000 ευρώ. Δίπλα μου, δίπλα μου. Στην Πάρνηθα. Όχι, όχι, εδώ, εδώ πέρα. Σε εμά, ναι. Ναι, τέλο πάντων, μέσα σε 20 λεπτά. Και να βγαίνει έξω και να λέει, έδωσε και τα μάξι. Με τι με με. Έδωσε και τα μάξι. Τέλο πάντων, εντάξει. Και αυτό τώρα μπορεί στον δρόμο να μα δει. Να πει, δώσ' μου ένα 20 ευρώ, 65 χρονών. Γιατί δεν τον ποθέσει κοσάρικο, δεν έχω λεφτά. Τραβάς ένα βρωμόξυλο. Ένα περντέ. Ρε παλιόγερο. Ναι, 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 ναι. Σε μάλωσα με ένα γέρο. Πάλι! Γιατί ρε Κωνσταντίνε, ρε. Πήγα γυμναστήριο, φεύγω και ήμουν λίγο βιαστικός. Ήταν μπροστά μια κυρία, τέλος πάντων, με μια φίλη της. Και έτσι όπως βγήκε μπροστά στο σταυροδρόμι, έκανε λίγο πίσω η γυναίκα και με χτύπησε. Το Κόρδοβα. Γι' αυτό έχουμε Κόρδοβα, όμως για να μας την πάνε και λίγο. Έξω, συγγνώμη, δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Θέλω να πάω στο Μάσουλο να δω, μη στεναχωριέσαι. Ό,τι έγινε. Εντάξει, ναι. Ναι. Ούτε δεν. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει κυρία, ήταν και γυναίκα, τώρα κάτσω. Φύγετε, λέω, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, σας σε φίλησε, δεν σε έκανε μπάπα. Ναι. Φύγε, λέω, δεν και οι Μερσεντές τώρα με κάνει. Ναι. Και αυτή παλιό είχε. Είναι ένα γέρο εκεί σε ένα καλοκτοπολείο. Α, εσύ φτάνει, ρε μου λέει. Γιατί το πάρκαρε κοντά τη. Κι είσαι κοντά τη, ρε μου λέει. Σε κομμουνιστή μου λέει. Ωραία, τον αρχίζω κάτι πινελίκια το γέρο. Τα ήθελε ο ποπό του. Έχει μείνει ο γέρο. Τα ήθελε. Τι χώνεσαι, ρε παππού. Περνά ένα με ένα μοτοσακό, λέει. Δεν ρώταγε, δεν έμαθε. Του λέω αυτό να βρήκε. Αυτό να βρήκε. Έχει μείνει ο γέρο έτσι. Ναι, και στο τέλο. Δεν πάει να πεθάνει άλλο καλά από το πολύ. Α το διάλογο. Μη. Να καθίσει, να καθίσει. Sport day. Έρχεται. Μία NASA, ναι. Συμφωνία με τους Γάλλους ο Μπενζιά. Πες μου για τον Μπενζιά. Την αλήθεια. Το ένα πόδι του Φορτούνη. Μαζί συνολικά. Δώσ' μου μια γενική εικόνα, μας ακούν και στον Πειρά κάτι λοιπόν, που δεν ξέρουν. Ο Μπενζιά στη Λίλ ξεκίνησε. Πέρσι τι έκανε. Στη Φενέρ λίγα πράγματα. Αυτό Φενέρ Μπαξέ. Φενέρ Μπαξέ. Πόσο ετών είναι. Πιτσιρίκος είναι. Ωραία. 23-24. Τι ηλικία του καλή. Είναι τραυματίας. Όχι. Κουσούρι. Όχι. Ναι. Τι δεν κάνει, ας πούμε. Είναι soft. Είναι soft. Αυτό. Είναι φλόρο. Αυτό. Είναι soft. Το πιο σημαντικό από όλα είναι. Ποδάρι δεξί-αριστερό. Δεξίς είναι. Δεξιός είναι. Ξυπτάρι, μπουκάρι, τριμπλάρι. Τα κάνει όλα μέτρια. Αυτά. Είναι μέτριος. Τα κάνει είναι όλα κρύες. Μέτρια. Χλιαρός. Ναι. Χλιαρός. Χλιαρός. Δεν μπορεί να την καταστήσει το Φορτούνι ο Μπενζιά. Αλλά είναι καλύτερος από τον άλλον. Που είχαν χθες το 100%. Ναι. Άρα παίρνει παίχτη. Παίρνει, δεν αλλά... παίρνει το superstar. Ναι, γιατί δεν τον παίρνει. Γιατί σου έχω και Φορτούνη. Και το άμα πάρω κι άλλο superstar, τι γίνεται. Ωραία. Θέλει να κλείσει την τρύπα, να την παλώσει. Είναι μια καλούτσικη κίνηση. Πόσα γκολ έκανε πέρσι. Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν γκολ, μία assist. Τίποτα δεν έκανε πέρσι. Τίποτα. Σου λέω ήταν κακή σεζόν και γενικώς ο Μπενζιά ξεκίνησε πολύ δυνατά στη Λίλ. Δεν, τον έστειλε δανεικό δεξιά-αριστερά, δεν έπιασε ο Μπενζιά. Τι κουσούρι έχει αυτός, τι είναι. Είναι μέτριος. Είναι μέτριος. Ενώ ξεκίνησε πολύ καλά, το... βιρτουόζος, κοντός.
Ναι, 75 κάπου. Σαν και εμένα. Ναι, 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 ναι. Κανονικός για ποδόσφαιρο. Κοντός είναι για 1,75 κοντός. Εντάξει, ναι. Δεν ναι. Ψάχνει ένα restart το παίκτης. Ναι. Ενώ φαίνεται ότι το έχει, ναι. Άμα το δεις θα πεις, α, κάτι του λείπει. Σαν τον Ντουάρτε είναι δηλαδή ένα πράγμα. Μάλλον. Δηλαδή το έχει αλλά δεν το έχει. Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Είναι αχαρλάντιστος. Παίρνει πάντως παίχτη Ολυμπιακός. Ναι. Αχαρλάντιστος, είσαι είναι... Ζαμπέτα. Ναι. Α, μπράβο, είσαι αχαρλάντιστος. Ναι. 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 Εντάξει, ο παίχτης μάλλον έρχεται, τον κλείνει ο Ολυμπιακός, παίρνει παίχτη για τη Φορτούνη επομένως. Οπότε κράζουμε κατά το ίμιση. Κατά το ίμιση, ναι, σωστά. Ελεύθερο τον παίρνει. Δανεικό μάλλον από τη Λίλη. Εκεί πρέπει να ανήκει ο παίχτης. Να δούμε το ρεπορτάζ, αλλά λες στους Ολυμπιακούς παίρνεις, αλλά δεν τρελαινόμαστε. Θα βοηθήσει σε κάποια μάση. Άμα πέσει πάνω, ας πούμε, στο μαύρο το δικό σου, δεν θα τον περάσει. Λάση θα πάθει. Θα πάθει λάση. Μπορεί να πάθει κανένα τράβημα, να μείνει καμιά εβδομάδα έτσι. Εντάξει, εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς. Ο άλλος είναι. Φενέρμπαξέ δεν παρακολουθώ, ρε Νίκο, τι να σου πω. Παρακολουθώ Φενέρμπαξέ. Δεν έκανε τίποτα. Ψέματα τι. Εγώ παρακολουθώ γι' αυτό σου λέω. Ήταν 0. Ο Βαλμπουενά, ας πούμε, έκανε καλύτερα πράγματα που λέγαμε ότι είναι 35. 35, 35. Ναι. Και ο Βαλμποενά μένει στην ομάδα, μπορεί να τον τραβήξει στα πλάγια. Στα πλάγια, εκεί είναι καλύτερο με τον χώρο, λίγο πιο τσαχπίνη, λίγο πιο. Πιο κοντέ σε ενασμένα. Ναι, κάπως έτσι. Φορ πήρανε αυτόν τον μαύρο. Φορ τώρα διάβαζα ότι θέλουν να πάρουν και τον Χασάν ξανά. Τι να τον κάνουν. Άμα μπούμε, λέει ο Μίλου Τσάμπιου Λίγκ, τον θέλει, λέει ο Μάρτιν, τον Χασάν. Τι να τον κάνει τον Χασάν. Τι να σου πω, το ρεπορτάζ το τελευταίο διάβασα. Τι αγκούρι είναι ο Χασάν, ρε. Το Χασάν είναι κεφαλοσφαιριστή. Άμα τον παίξει σε ζώνη ο αντίπαλο και είναι αρή λίγο οι δύο τη στόπερ, ναι. Θα χπηδίξει να σου κάνει τον κόλ με το κεφάλι. Κάτω χαμηλά λίγα πράγματα. Τον εμπιστεύεται προφανώ. Λίγορο δεν είναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Πιάνεται αυτό. Κεφάλι καλούτσικο είναι. Ναι, δηλαδή, λέει α πούμε ο προπονητή, κοίταξε, παίζει ο Χασάν. Βαρέλα, θα είσαι κοντά του. Ναι. Μην παίζουμε ζώνη. Γιατί θα μας το καρφώσει. Ναι, και εσύ κάτσε λίγο λίμπερο. Και θα πάρει, ναι. Θα πάρει ο μαύρος τον άλλον το χαφ. Και κλείσαμε τις στρόφιγγες και δεν τρώμε το νερό από το αυλάκι. Σωστό. Έτσι. Ένα ήσυχο θηρίο έχει χτύπημα για τον εισιτή. Ένα ήσυχο θηρίο. Ναι. Τι σημαίνει. Θηρίο μέσα στο γήπεδο, κύριος έξω. Ακριβώς. Αυτή τους παίχτες. Ήρεμος, ήσυχος. Είναι λαχείο αυτός. Θα τον δούμε. Εντάξει. Εγώ σου λέω αυτός. Και προδιαγραφές είναι. Θα κάνει και δύο γκολ τρία. Στον ΠΑΟΚ θα κάνει σίγουρα. Θα κάνει αυτό. Ψάχνω να βρω τώρα. Με κάνα κεφάλι, με κάνα θα αυτό. Κάνει θα κάνει γκολ αυτό. Είναι μικρό γκολ ακόμα, 25. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ αυτό, αν έχει την νορμάλ εξέλιξη, θα τον πουλήσει και αυτόν πολλά. Ναι. Και αυτόν πολλά θα του δώσει. Ναι. Δοκάρι. Ποιο δοκάρι. Ο Άρης. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Δύο δοκάρια. Και δοκάρια γεμάτα. Και τα δύο. Δηλαδή λε δοκάρι, δοκάρι. Όχι και σαν και αυτά που είχαν στον παράζ του Βόλου. Ήταν το δοκάρι για γκολ και τα δύο. Δοκάρι, δοκάρι. Ναι, ναι, ναι. Δοκάρι. Δύο φορέ ραντεβού με την ατυχία ο Άρης. Έτσι. Ήταν άτυχο. Στο, και στα δύο τελειώματα. Και στα δύο δοκάρια. Τα καλά τελειώματα. Ήτανε. Και του Φετβαζίδη. Ναι, ναι. Και του, πώς το λένε, δηλαδή του Ματίγια. Για δοκάρι και μέσα, όχι δοκάρι και έξω. Μπράβο. Εντάξει, ήτανε, το τράνταξε, το πήρε, ναι, από εσωτερικά και τα λοιπά. Αστέριο Ατρόμητος, έχει χτύπημα και για τον Ατρόμητο και για τον Πανδεκό που παίρνει και Μολό. Κλείνει για δύο χρόνια εξτρέμ. Αυτός ο Μολό, απλά να τα λέμε όλα, είναι λίγο περίεργος χαρακτήρας. Είναι παλιό χαρακτήρα. Ναι. Τι κάνει δηλαδή. Ανακατοσούρες, είναι λίγο άτακτος. Θα μαλώσει με τον Δόνη. Μπορεί να μαλώσει, αλλά αν του βρει το κουμπί ο Δόνης. Ο Δόνης, ένα κακό που έχει, δεν μπορεί να βρει κουμπιά. Δεν βρει κουμπί, θα μαλώσει με αυτό. Αν ήταν δηλαδή ράφτης, θα έκανε τα κουμπιά στο ραφτάρι. Δεν μπορεί να βρει τα κουμπιά. Ο Δόνης είναι πολύ καλός στην τακτική, έχει καλούς βοηθούς, καλό μάτι έχει στον πάγκο, είναι καλός προπονητής, έχει αυτό το. Το αφιψηλού, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν ξέρει, ότι είναι, παίχτες, ξέρει ότι είναι προπονηταράς. Ναι. Είναι λίγο ένας σύγχρονος Αντώνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν καλός προπονητής, αλλά ήταν ήρωνας. Κακό αυτό. Αυτό, άμα το, δεν το έχει ο Δόνης, θα ήταν ακόμα πιο top. Εγώ τον παραδέχομαι όμως σαν προπονητή, πολύ μεγάλος προπονητής. Πολύ καλός. Και πολύ εμένα μου αρέσει ο Δόνης, να το ξέρεις. Και αν δεν ήταν Έλληνας, θα έκανε και άλλη καριέρα. Ναι. Όπως και ο Παντελίδης μου αρέσει. Αυτοί, το Παντελίδης είναι καλός. Αυτοί οι δύο οι Έλληνες προπονητές μου αρέσουν. Ο Μαρίνος δεν σ' αρέσει. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Είναι λίγο κεφάλι. Ένα κλικ πιο κάτω. Ούτε ο Ζουνίδης μ' αρέσει. Ο είναι Ζουνίδης, ένα κλικ. Μ' αρέσει, ναι, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ένα κλικ κάτω. Ναι. Πρέπει να και λίγο εκπαίδευση και μόρφωση και επιμόρφωση. Καλή είναι, αλλά τον Δόνη και τον Παντελή του έχω λίγο, λίγο πιο πάνω του. Ναι. Σαφώ. Και τον Δόνη ακόμα πιο πάνω. Live. Και εγώ τον Δόνη τον έχω, τον έχω στο top. Και εγώ, ναι. Και εγώ. Ναι. Live. Νέο χτύπημα Νταμπίζα, πήρε και Μολό. Το ξαναλέμε, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα να κάνουν οι παίχτες restart. Restart ψάχνει και αυτό. Από τη Φιλοθέα και πάνω θα πουλήσουν. Δεν ανενώνει του Χατζηγιοβάνη. Ο Χατζηγιοβάνης, γεια σας, έμαθα. Χαιρέτα με τον Πλάτανο. Ο Χατζηγιοβάνη είναι έξυπνο που δεν τον ανανεώνει. Πεχτάκος είναι. Ναι. Ενώ αντίθετα είναι πολύ καλός παίχταρος και θα γίνει μεγάλος σε εξέλιξη ο Χατζηθεοδωρίδης. Ναι. Ο Χατζηγιοβάνης είναι για τα σκουπίδια. Δεν, μέτριο, αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Δεν ο Μπουζούκης αρέσει όμως. Ο Μπουζούκης δεν μ' αρέσει. Ο Μπουζούκης δεν σ' αρέσει. Τόσο.
όσο τον πιστεύω. Α, μάλιστα. Γιατί πιστεύω ότι ο Μπουζούκης θέλει και ενδυνάμωση να γίνει και λίγο τερατάκι. Να γιατί πάει είναι μαζί λίγο με το Γιαννούλη, λες. Είναι λίγο φλόρος, ναι, να πούμε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έχει πολλά χτυπήματα όπως πάντα. Το μουστάκι δεν το έβγαλε ακόμα. Δεν το έβγαλε, η Ζηλέτ ακόμα δεν ήρθε. Θα πάρει στη μάπα του να την κάνει. Με μία λεπίδα, ούτε με τέσσερις. Τίποτα δεν έχει. Ναι. Στέλνουν πεζιά οι Αλγερινοί. Θηρίο τετραετίας για τον Πάουξ, για τον Εσίτη. Θεό Ούμπι. Μεγάλο χτύπημα για τον Ατρόμητο. Βγάζω καπέλο Ούμπιντε. 37. Το παιδί αυτό. Έβαλε γκολ φαμπάστεν. Δεν ξέρω, το είδες, ε. Είναι μεγάλος αθλητής. Είναι. Τον βάζει χαφ στον Ατρόμητο και τα βγάζει πέρα στα 36. Τον πετάει εξτρέμ. Που θέλει μεγαλύτερα τρεξίματα διαδρομές. Βέβαια, βέβαια. Ταχώνει μαρκάρι κάνει. Βέβαια. Είναι ένας μεγάλος αθλητής. Και πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια. Γιατί σε ένα ηλικιακό περιβάλλον. Δηλαδή στα 37. Αντέξε το πλέβε. Να πίνεις ότι είναι στόπερ. Να πεις ότι είναι φορ βαρύς. Λίγα μέτρα, ναι. Αυτός παίρνει πολλά μέτρα, τρέχει, είναι αθλητής. Χθες και γκολάρα και ασίς για τον Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Σιώπης έχει 3 πνευμόνια, αυτός έχει 4. Ναι, ναι. Και σωματότυπο. 37. Του βγάζουμε με σεβασμό μεγάλο το καπέλο. Λοιπόν, φως, πάμε στα κορίτσια εκεί. Πάμε στις κόρες του. Οι κόρες του Νικολαίδη. Εγγύηση για Μπενζιά. Τελειωμένη θεωρούν τη μεταγραφή. Είπαμε, αυτός είναι ο Μπενζιά. Ναι. Τον περιμένουμε. Απολύσει η ελπίδα. Και χτύπημα εχμές Λουτσέσκου για Σαβίδη. Καλά κάνει. Ναι, έχει ένα χτύπημα. Τα βέβαια, εμείς τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Τα είπαμε την πρώτη μέρα. Εμείς το έχουμε αυτό για το Σαβίδη. Έχουμε και εμείς. Μέσα ή στο πρώτο σέντρο. Όχι, έχει χτυπηματάκι Λουτσέσκου. Θα πάμε και θα το δεις. Λοιπόν, φεύγουμε από το φως. Εγγύηση είπαμε για Μπενζιά. Πάμε στον κόκκινο. Ναι. Μαζί σας θα πάμε πολύ μακριά και έχει το Σεμέδο να βλέπει το λιοβασίλημα εκεί στο Βαρδάκι. Έτσι, θάλασσα, το έχουν κάνει λίγο ρομαντικό. Ρομαντζάδα. Ναι, το πρωτοσέλιδο. Ναι. Το κάνω ρομαντικό με Σεμέδο να κοιτάζει τη θάλασσα, ναι, και να λέει θα πάμε μακριά, θα τους νικήσουμε και για θα πάμε. Πέφτει που είναι να πάρει, δεν τον έχει. Τον έχει. Όλα έτοιμα για Μπενζιά και Νταμπό. Κοίταξε. Το ότι έχει σε μεγάλη φωτογραφία το Σεμέδο και σε μικρότερη φωτογραφία τον Μπενζιά, όπως το λένε. Επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Επιβεβαιώνει λέω ο Κουλιανός. Ναι, δεν είναι παίχτης να πεις α, έφυγε ο Φορτούνης, μπαίνει και έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Ναι. Θα σου κάνει καλά ματσάκι ο Μπενζιά. Σου λέω, άμα το δεις, θα σου αρέσει. Έχει, ναι, αυτή τη ζαχπινιά, καλή επαφή πρώτη με την μπάλα, τεχνίτης, καλό τρέξιμο. Σαν αλλά δεκάρι, πάσες διαγώνιες, θα εξτρέμει τα χώνη μέσα, πατάει περιοχή. Κάπου το χαλάει στο τελείωμα, ό,τι αν κάνει. Είτε είναι γκολ είτε είναι ασίς. Ναι. Κάπου εκεί το χαλάει. Έκανε παρέα με το Φετβαζίδη δηλαδή λίγο. Κοντά είσαι. Κοντά είσαι. Ξαδερφάκια είναι. Μπορεί, ναι, να είναι δεύτερα ξαδέρφια, ξέρω εγώ. Κάπου κοντά είσαι. Κοντά είσαι. Το Φετβαζίδη ξέρει μπάλα, τεχνίτης, χαμηλό κεντροβάρου. Χθε λίγο έλειψα το Βάλερ Μπαγάσα γύρω εδώ χαμό. Ξέρει τι έπαθα χθε. Τι έπαθε. Χάνει την ευκαιρία ο Ιντέγια. Λέω τώρα ο κόκκινος έβγαλε πολύποδα στο Ιντέγια. Ναι, 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 ναι. Ευτυχώς λέω δεν το έβαλε ο Ιντέγια. Ευτυχώς. Τραβάει το δοκάρι, όχι, ευτυχώς δεν το έβαλε ο Φετβατζίδης. Οποιοςδήποτε άλλος ας το βάλει. Λέω. Μόνο ο Ιντέγια και ο Φετβατζίδης. Το Τόνσο μην το βάλει. Το Τόνσο, ναι, γιατί το βάλει ο Ματίγια. Α το βάλει ο Ματίγια. Ναι, 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 ο Ματίγια έπρεπε να το βάλει. Καλύτερη φάση για μένα το Ματίγια. Κοιτάω και τον πισινό μου δηλαδή. Αλλάξει γέσαι, αλλάξει γέσαι. Ναι. Να η πράσινη. Ναι. Αρτίστα φέρνω. Ναι. Αυτός είναι μπαλαδόρος, είναι τεχνίτης, είναι μπουκαδόρος. Επιτέλους η πράσινη. Έχει ένα ποδοσφαιρικό. Μας πρίξατε με το μπάσκετ. Ναι. Μας πρίξατε με αυτό το βρωμό μπάσκετ. Αυτός ο Ελληνός, ο Βασιλακόπουλος. Αν τώρα που πες μπάσκετ, να το Ολυμπιακό αυτός να τον κρατήσουν, λέει. Γιατί να τον κρατήσουν, με γιατί είναι Ολυμπιακός, λέει. Ποιος, τι είναι αυτό εδώ. Χθες βρέθηκε ο Βασιλακόπουλος με τον Αυγενάκη και λένε να βρούμε μια φόρμα να τον κρατήσουμε τον Ολυμπιακό. Πάρει το αεροπλάνο, αυτά ακούει ο Ηρακλής, ναι, και τρελαίνεται. Τι να κάνουμε, ο Ολυμπιακός. Έχει 2 εκατομμύρια κόσμο. Παραπάνω έχει. Ο Ηρακλής έχει 100 κομμουνιστές. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είναι μικρός. Είναι καπιταλιστικά το τίποτα. Άρα στην Ελλάδα δεν ακουμπάνε ποτέ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στον μπάσκετ μπορεί να τον ακουμπήσουν. Είναι ανίσχυρος. Είστε λίγο. Εκεί δεν πηγαίνουν στο Παναθηναϊκό. Είστε λίγο αετονίκη. Αλλά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ δεν τους ακουμπάνε. Όχι. Την ΑΕΚ δεν ξέρω. Η ΑΕΚ ίσως το επέλεξε μόνη της. Στις άλλες ομάδες τις αλλάζουν τα πετρέλαια. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για την ΑΕΚ, μάλλον. Ναι. Αλλιώς θα έψαχναν τρόπο θα και ψάχναν για την ΑΕΚ. Να τη σώσουν και την ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, φίλε. Όποιος δεν παίζει καλά και υποβιβάζεται, πέφτει. Τέλος. Όποιος δεν τηρεί κανόνες, πέφτει. Όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη. Εδώ Γιουβέντους ρίξανε. Αντιλαμβάνεσαι. Εδώ είσαι Ελλάδα. Τι, ναι, okay. Τα ήθη και τα έθιμα της χώρας σου. Τα τηρούμε εμείς. Τα αγαπημένα. Τα τηρείς. Έκλειψες, έφερες 10 τόνους χασίσι, ναι, ηρωίνη, γλίτωσες. Ναι. Σε πιάσανε στο αμάξι με φοροφυγή 30 ευρώ, σε βάζουν μέσα που ζουριάζουν. Σε βρήκα λίγο, κάμπλησες μαύρο. Ναι. Μέσα. Σου κάνει και ο μπάτσο στο μάγκα. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, λέει, τέτοιο σεντερφόρ. Για ποιον? Για τον Νέλσον Ολιβέρα. Κόμμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Κοίταξε να δεις. Κόμμα δεν τον είδαμε. Ναι, καλά κάνει. Πουλάει. Ναι, γιατί εσύ ποιον έχεις, τον Ακπομπ. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερος. Τσούμπα, είναι. Τσούμπα, τσούμπα. Τσούμπα, γκολ τώρα, σε παρακαλώ. Ο άλλος ποιο είναι, το Χασάν.
τον Ελαράβιτ. Τον Ελαράβιτ, τον Ιντέγε και ο άλλο τον, ξέρω εγώ, τον Μολέγκο, Μακέντα. Λοιπόν, καλά γράφει ο Ξύδι. Καλά γράφει. Μπράβο, Ξύδι. Λίγο όνειρο. Δώσε Ξύδι. Λίγο ελπίδα, βέβαια. Λοιπόν, για τη μέτρο τα είπαμε, έχουμε και το χτύπημα εδώ, δε για μιλέ. Υπήρχε διάσταση από με την οικογένεια Σαββίδη Λουτσέσκου. Το χτύπημα πρωτοσέλιδο. Τα βλέπω εγώ, ρε Κωνσταντίνα. Να το, Λουτσέσκου. Λοιπόν. Πριν πάμε στην Σμαράγδα μας για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι δεν ξέρω αν θέλετε μεταχειρισμένο κινητό, ελεγμένο και σε καλή τιμή. Εάν θέλετε, μπείτε στο Q-Shop, το νούμερο 1 e-shop μεταχειρισμένων κινητών από την Q. Στο Q-Shop μπορείς να αποκτήσεις top smartphone συσκευές, iPhone, Huawei, Samsung, με εξάμεινη εγγύηση παρακαλώ και με δυνατότητα του κονδόσεων. Αποκτήσετε την αγαπημένη σας συσκευή λοιπόν στο qshop.myq.gr. Επιστρέφουμε πλέον και με γραμμές μετά το break. Τα παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν το καλοκαιράκι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Ridges Casino. Carol Cash, φίλες και φίλοι, να το θυμάστε, μοιράζει και χρήμα και αυτοκίνητα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πηγαίνετε, παίρνετε λαχνό. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αναμένετε τις κληρώσεις. Εάν είστε τυχεροί, κερδίζετε έως και 5.000 ευρώ μετρητά, παρακαλώ, και ένα Renault Twingo. Μπήκαμε στο τελευταίο ημεωράκι εδώ με το κουμπαράκι, όπου κλείσαμε και ένα χρόνο, Κωνσταντίνε. Έτσι, ποιο βλέπεις εδώ? Τι βλέπεις? Ψάχνω να βρω εδώ κανένα καλό. Άκου ένα ωραίο μήνυμα. Ναι. Ενός φίλου που νιώθει από ποδόσφαιρο. Τι λέει αυτός που νιώθει? Με City και Καντουρί στο κέντρο, ο ένας σαν ιστό αράχνης να μην περνάει ούτε σκνήπα και τον Καντουρί να μοιράζει σαν, σαν τράπουλα. Άκου, πες και σαν επαγγελματίας dealer, περίμενε. Άκου. Και τα καθαρόαιμα να τρέχουν ζαμπάδες και πέλκες και με τον Οδυσσέα της τακτικής Φεραίρα στον πάγκο, η απόδοση 2 φράγκα για κατάξυπνο πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι δώρο. Λέει. Άκου εδώ τώρα. Ναι. Α, πάει τώρα αυτός με το αυτοάνωσο, είναι καλύτερο σκάφο από τον Καντουρί. Λες. Όχι, λέω είναι. Εγώ λέω δεν είναι. Άκου τώρα εμένα. Γιατί ο αυτός με τον αυτοάνωσο είναι κάτι ανάμεσα στο 6 και το 8. Αν το παιδί. Ναι. Ο Καντουρί τι είναι? 8. Τρίχες. Μόνο 8 είναι. Άκου εδώ. Τον είχε ο Λουτσέσκο εξτρέμ. Ρε, άκου εμένα τι είδα. Εγώ σου λέω ότι είναι 8. Αν το παιδί αυτό δεν αυτοανωσήσει, δηλαδή. Δεν είναι αυτοανωσήσει. Να μην αναρρωστήσει κανένας. Ναι. Όποιος έχει αυτοάνωσο, μην του ξαναβγεί ποτέ. Ποτέ. Έχει πιθανότητες. Εγώ λέω για 50 χρόνια δεν θα αρρωστήσει. Τον τρώει τον Καντουρί στα καφ. Λες. Άσε με τώρα με τον Καντουρί. Δεν το χωνεύει τον Καντουρί. Για το χωνέψω μόνο τον Καντουρί. Πες ότι τον έχει βάλει στου κακού και έλα τώρα τον Καντουρί τώρα. Έχω τώρα τον Μπάουκ να πάρει τώρα να προχωρήσει Champions League με τον Καντουρί οχτάρι τώρα. Στην Νάπολη έπαιζε. Τι έπαιζε? Και στην Τωρίνο έπαιζε. Πότε έπαιζε στον Καντουρί? Πριν έστω πάνω. Τι έπαιζε δηλαδή? Οχτάρι. Και που βασικός? Βασικός. Στην Νάπολη. Στην Νάπολη έπαιζε και αλλαγή. Εντάξει, α, ναι, εντάξει. Okay. Αλλά τον υποτιμάς τον Καντουρί. Εγώ λέω ότι όντως δύο χρόνια εκεί που έπαιζε έδειξε λίγα πράγματα. Ναι. Αλλά τεχνική κατάρτιση, μοίρασμα πάσας, αυτό που θέλω εγώ από το 8, την καλή υποδοχή, το καλό παιχνίδι, το μοίρασμα το σωστό, ο Καντουρί το έχει. Τρίχες έχει. Λες. Έτσι λέω εγώ. Θα αναθεωρήσεις. Πεχτάκος είναι. Θα αναθεωρήσεις. Ο άλλος με το άνοσο, μια κλάση ανώτερος. Κάτσε να το δούμε τον άλλον. Ένα μάθημα. Ο Καντουρί θα παίξει βασικός. Ναι. Χτυπάω ξύλο, δεν τα πιστεύω αυτά. Ναι. Αν το παιδί αυτό παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Εγώ λέω ο Καντουρί φέτος, αν είναι γερός, χτυπάω ξύλο, θα είναι το κλειδί του φετινού πάγου. Τι να χτυπήσεις ξύλο ρε, για τον Καντουρί? Αφού για αυτός τραυματίζεται. Δύο χρόνια του βγήκε ο Πέλκα στη θέση μόνο τώρα. Ποιος Καντουρί μόνο? Γιατί τον έβαλε τον Πέλκα δεκάρι? Ποιον? Γιατί? Γιατί μαρκάρι. Ναι. Και κάνει εύκολα γκολ. Ναι. Κάνει εύκολα γκολ ο Καντουρί. Ο Καντουρί δεν είναι δεκάρι. Τι είναι, είναι το οχτάρι. Ναι. Είναι να παίζει. Κάνει πρέσιγκ στον αντίπαλο των άλλων. Ο Καντουρί δεν κάνει. Κάνει. Το κλειδί του πάω και τα πολλέ φορέ. Μα γι' αυτό τον έβαζε και ο Λουτσέσκου. Λέει για μένα με προσφέρει ο Καντουρί, λέει μπάλαντ. Λοιπόν, επειδή μαρκάρει κιόλα. Ο Καντουρί θα παίξει τον ΠΑΟΚ βασικό. Εάν το παιδάκι αυτό να είναι γερό, πάθει κάτι. Εγώ λέω θα αναθεωρεί φέτο για Καντουρί. Καλά, αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε με τον Ελκαντουρί τώρα να κάνω πρωταθλητισμό και να πάρω στην Ευρώπη. Βράσε με, θα περνάει. Θα περνάει Βίτη τώρα με 3-1. Άσε με, θα περνάει τώρα με τον Ελκαντουρί. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Θέλω να μιλήσουν τα αργιανά, τα φιλαράκια μα. Τώρα ούτε ένα δεν βγει. Γιατί να μην βγουν? Όλοι οι γάβροι θα βγουν σήμερα. Γάβροι που παίρνουν τον Πενζιά. Τι απούν οι Έλληνε. Έλα, πάμε με την Ελλάδα. Οι Αργιανοί θα βγαίναν άμα το κάνα 2-0, έβαζε ο Ντεκινή καραγκόλ. Πώ το λένε? Όχι, ο Φόρ και ο Τόρσο δεν παίρνε του Φετβαντζίδη για να μου την πούνε. Τώρα δεν έχει να βγουν να πούν τίποτα. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι θα μας πούν τα φιλαράκια. Έχουμε ανοιχτό κέντρο μέχρι και τις 10. Πάρτους, τι. Καλημέρα. Μπαμπά. Όχι, το δικό μου. Το που λέει. Μπαμπά. Το τακίνι μου. Όχι, τράβα το μπαμπά. Αυτό. Μπαμπά. Μπαμπούμ, δεν έχουμε τι. Τελείωσαν αυτά, ήτανε. Νικό. Έλα, γόρι μου, έλα τακίνι μου, έλα. Κοεντράω. Όχι, κοεντράε. Κοεντράε! Άμπραβο, έτσι σε θέλω. Μου έρχεται στην Ολλανδία. Όπα. Αύριο.
Ο Κοεντράες. Ναι, φεύγει αύριο το βράδυ και την άλλη μέρα είναι Ολλανδία. Και κάνουμε κολοτούμπα όλοι τώρα και λέγαμε Κοεντράες, αγαπάμε. Εγώ δεν τον κολλάω. Δεν τον κολλάω γιατί έχει παιδάκι. Εγώ θα πω κάτι. Κωνσταντίνε, για πες μου σε παρακαλώ για αυτό τον παίχτη. Παιχτάρα. Κοεντράω. Για τα λόγια σου. Κοεντράω. Τα μούτρα του βρώμικα. Ναι, αλλά η συνεχίζωση του σπόρτου έκανε ότι είναι ανέτοιμο, λέει. Φυσική κατάσταση μηδέν. Αυτό περάσει ο Ραλή από το διοικητικό. Για τα μούτρα. Ναι. Για τα μούτρα δεν μιλάω. Μιλάω για τόπι. Παίζει καλό τόπι. Καλύτερο από το Γιαννούλη φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, όσο για τον άλλο να τον ουρακοτάγκο που πήραμε. Γιατί ουρακοτάγκο το λες τον άλλο. Μεταφορικά ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Πες το πράσινο μήλι, πες το βράχος, γιατί ουρακοτάγκο. Το κτίνος. Το κτίνος, πες. Άκου. Ναι. Είμαι στο Μοσχού και τότε έρχονταν η μαύρη και είχε ένα μαύρο εκεί, μπράβο, ναι. Την πόρτα και λόγω τώρα από εδώ θα πω, θα την κάναμε την πίσω την πόρτα. Τρώμαξες, ε. Τα λέμε. Γεια σου Τακίνη. Εγώ θέλω να ακούσω Αριανό που να ήταν και στο γήπεδο. Δεν αβγιά Αριανό. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς ονα. Έλα, ο Κώστας ο Καραγιαννίδης σήμερα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, εχθές που με το κλείσες απότομα. Δεν σώκλεισα απότομα, το κλειδάσαμε να μιλήσω. Λες, έπαθε ο μπαμπάς μου κάτι στο στομάχι. Πώς, αφού είναι 82 χρονών ο μπαμπάς. Τι να κάνει ο μπαμπάς σου, εδώ γυμναζόμαστε, κάνουμε και βγάλαμε κουσούρι τώρα. Ο μπαμπάς 82, ναι. Έχω μια σελίδα στο Facebook, ναι. Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης Καλαμαριά, με ελληνικά γράμματα, όχι αγγλικά. Ωραία, τι λέει. Εκεί μπορούν να δουν όποιος θέλει, ναι. Έχω αναρτήσει κάποια έγγραφα κτλ. Να δουν, ας πούμε, με την ησυχία. Μας βομβαρδίζουν με καρκίνο. Που λέω για αυτή την ομάδα, ας πούμε, την εγκληματική από την Αγγλία. Δεν μου λες Καραγιαννίδη, εσύ, ναι. Παιδιά, έχεις γυναίκα. Κοίταξε, αυτά τώρα μην είναι αλλάεις κουβέντα, ας πούμε. Όχι, όχι, γιατί η ασχολία σου με αυτό το θέμα. Είναι επιμονή μου βάσεως και αντιλαμβάνομαι ότι άλλη ασχολία δεν έχεις. Κοίταξε, δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Είναι, όχι, άλλο λέω εγώ, είναι. Τι είναι δουλειά κάνεις εσύ, πού δουλεύεις. Υγεία, αφού έχεις πει και εσύ. Βρε γλυκό μου αγόρι. Σημαντικό. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, πεθερές, φορτώδικες. Δουλειά κάνεις, δουλεύεις. Ναι, αυτό τι σχέση έχει βρε τώρα, πουλάκι μου, να ξέρω με ποιον μιλάω. Εγώ ταξιτζής ήμουνα και εγώ παλιά, ας πούμε. Τώρα τι κάνεις, τώρα. Αυτό, τώρα με αυτά τι είχε, το Κατράν έβγαζε ραδιενέργεια και το παλάτι στο ταξί. Δηλαδή, κοίταξε, σε λέω συγκεκριμένα. Δηλαδή, υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που σου λέω. Εντάξει, φίλε, να σε καλά. Έγινε, θα μπούμε στη σελίδα και θα το δούμε. Εντάξει, οκ, πάμε, καλημέρα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, δεν είναι κάτι για ραδιενέργεια. Μας βομβαρδίζουμε ραδιενέργεια ή από πάνω. Μας ψεκάζουν. Μας ψεκάζουν. Τα πλάνα αυτό είπε ο φίλος. Βέβαια. Μάλιστα. Okay. Πάμε. Καλημέρα. Τα εντάρια δικά σας. 90-90-90. Καλημέρα, φίλε. Άμα πάει να πηδήξει καμία γυναίκα το βράδυ και ξυπνήσει το μωρό τρεις φορές, ναι. Θα πάψει να ασχολείται με αυτά. Ναι, με αυτό ναι, έτσι εντάξει, λέω εγώ. Έλα, φίλε, ναι. Ας πάρει ένα σκυλάκι. Δεν ξέρω τι. Έλα, φίλε. Κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα. Γλυκιά κυρία Δώρα. Καλημέρα. Είπε Αριανίδα που πήρα εγώ. Καλά έκανε, κυρία Δώρα. Μετράς για 10 Αριανούς εσύ. Πάει. Καλή μπάλα παίξανε, έτσι. Γιατί δεν ήταν καλός και δεν έδωσε τον πέναλτι. Έτσι. Μας αδικεύσανε κύριε Δωρέ. Τους αδικώσανε τους Αριανούς, ένα πέναλτι του φάγανε του Μπράουν. Όχι, ο Άγγλος κοιμόταν όρθιος. Όρθιος κανονικά. Δεν φταίει ο Άγγλος, φταίει ότι δεν υπήρχε βαρ πρώτον και δεύτερον, δεν υπήρχε τέταρτος διαιτητής πίσω από τις εστίες, κύριε Αντώνα μου. Καλά, οι Κύπροι έτσι παίζουν μπάλα, εγώ δεν τους είδα ποτέ. Οι Κύπροι τους φάγανε τη μισή Κύπρο, οι Τούρκοι, τι μπάλα να παίζουν. Είδες κυρία Δώρα, είδες. Καθυστερούνται. Ναι, πέφτανε κάτω. Ναι. Καλά κάνω εγώ και δεν τους χωνεύω. Πέφτανε κάτω κυρία Δώρα. Έτσι. Δεν πειράζει, θα κερδίσω άλλες μέσα στην Κύπρο κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα, διακοπές θα πας. Όχι εγώ, εγώ μεγάλη γυναίκα δεν θα πάω στο σπίτι. Είχα μία φίλη την κυρία Ελένη, ήταν 94, στον πύργο Ευβίας. Κάθε πρωί στο πρωινό καθόμασταν μισή ώρα και τα λέγαμε. Ήταν προσωπική μου φίλη. Είχαμε καλή σχέση. Γιατί να μην πας. Έμπαινε στη θάλασσα μέσα λίγο το πρωί, έκανε το πρωινό της. Μια καλά. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο λίγο να σε βοηθάει. Είχε μια εκεί την κόρη και μια. Δεν πηγαίνω. Παλιού δεν θα έκανε ζωκουτάλι και θα. Καλά. Εντάξει, μια χαρά. Να σε γερή και εδώ να περνά καλά. Θα τα πούμε. Να σε καλά κυρία Δώρα. Καλημέρα, να σε καλά. Μη σε να χωριέσαι, θα την πάρει την πρόκληση ο Άρης εκεί μέσα.
Το ξέρω. Ναι. Το πιστεύω. Α, μπράβο κύριε Αδρό. Εγώ θέλω να περάσω άρεσε για την πάρτι σου, να ξέρεις. Ναι. Και το κουμπαράκι μου το άλλο που είναι αριανάκι φόλα. Ναι. Εσύ είσαι, δεν έχεις τίποτα. Τι να κάνω. Εγώ πέρασα έξω από το χαριλάο, δύο δοκάρια μου αρέσαν. Χειραψία και τον Παντελήνη. Αυτό φοβάμαι εγώ. Το τέτα τέτα έχασε άλλο. Κάνω στην άλλη εβδομάδα να βρεθείς με κανένα αριανό πάλι. Ας πάει να φάει σε εστιατόρια που δεν πηγαίνω ο Παντελήνης να τον κάνει άλλο χειραψία, περάσει από την Κύπρο. Καλημέρα, επόμενος φίλος. Ναι, έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό που λέει. Ναι, φίλε. Ρώτα το διπλανό σου, του Κουλιανού, πόσες κόκκινες έχει φάει ο Εσίτης στην καριέρα του. Πόσες έχει φάει ο Μεσίτης, ποιο. Ο Εσίτης, πόσες κόκκινες έχει φάει. Πόσες κόκκινες έφαγε ο Μεσίτης. Εμένα εσένα ρωτά, ρωτάει, ναι. Να με ρω, γιατί δεν ρωτάει εμένα κατευθείαν. Δεν ξέρω, σε ρωτάω εγώ μέσα στο σπίτι τηλεφώνου. Τι θα παίξουμε εδώ, τις κουμπάρες θα παίξουμε. Τα κουμπάρι δεν είμαστε. Α, ναι, σωστά. Θα πει την κουμπάρι, θα έχει την κουμπάρι. Αυτό είναι. Έφαγε κάποιες κόκκινες μπορεί να έχει φάει, αλλά έχει πολλές. 11. 11 κόκκινες σε 10 χρόνια. Και 50 κίτρινες. 50 κίτρινες, εντάξει. Μας κάνει. Μας κάνει. Μας κάνει, φίλε. Βέβαια, θα δέρνει κόσμο, βέβαια. Αυτό είναι καλό. Μια χαρά. Ζάχαρη. Να είσαι καλά. Αυτό θέλει να πει, ναι, θέλει να πει ότι δεν είναι τόσο καλός, είναι πολύ πιο αντιαθλητικός. Ναι. Θα περάσει το μήνυμα. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι οπότε να φάγε πολλές κόκκινες στους πιτσιρίκους που θα βελτίωνε και πράγματα. Πόσο ετών είναι αυτός τώρα. Τώρα είναι 25. Δηλαδή άμα έτρωγε στα 19 που ξεκίνησε, 19, 20, 21 κόκκινες. Πόσες κάρτες κόκκινες έχει φάει, 12. Θα το ψάξω τώρα. Εγώ θα μπορώ να το, δεν θα το αφήσω έτσι. Γιατί παίζει και αυτός box να πούμε. Ναι, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει το κοντό του και το μακρύ του εδώ πέρα. Μήπως γίνει Νικοστάκης Παπαδόπουλος. Έσπασε ένα σάκο να πούμε Κωστάκη. Θα ψάξω εγώ, θα το βρω. 66 κιλά έσπασε το σάκο. 66 κιλά αυτός έσπασε ο Κωστάκης το σάκο. Έσπασε. Πάμε γραμμές, θα είναι εντάρια. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς. Καλώς. Έλα πες τώρα μου τι λέει. Έλα ρε Παουξάκη, να ψάχνω λοιπόν, τώρα τις κόκκινες του εσύ. Δεν έχω δει στη ζωή μου τρία πράγματα. Τι. Χοντρή γυναίκα δίχως γκόμενο. Ναι ρε φίλε, αυτό πώς γίνεται ρε παγα. Πώς τους τυλίγουν εσύ. Δεν τους τυλίγουν, δεν μπορώ να βρουν τις λεπτές αυτοί και πάλι. Α, και βρίσκουν αυτές και σε. Άρα λες ότι δεν βρίσκουν οι. Δεν μπορώ να πάρω Αλφα Ρωμαίο, παίρνω Σεατ. Δεν μπορώ να πάρω Mercedes, παίρνω Fiat. Αυτό κάνουν. Παρακάτω, λέει. Ωραίο αυτό, σωστό. Δεύτερο. Γυαλιά μοιοπίας. Τι λέει. Γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Αυτό ισχύει. Γύφτο με γυαλιά μοιοπίας, έχεις δει ποτέ. Γιατί γύφτο να πληρώσει φροντιστήριο για το παιδί του, έχεις δει ποτέ. Και τελευταίο, δεν έχω ακούσει ποτέ αριανό να πάρει τηλέφωνο και να μιλήσει λιγότερο για τον ΠΑΟΚ από ό,τι για την ομάδα του. Μα δεν βγήκε τώρα σήμερα ένας αριανός. Δεν θα βγει. Πούσε ρε Μπεκάτσα. Δεν θα βγει. Απάντησε αυτό που σχόλησε και χτες Κουλιανέ. Ναι, πούσε ρε Μπεκάτσα. Να βγει να μέσα πει τώρα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Περίμεναν οι αριανοί να ρίξουν 3-4 γκολ. Ωραία, ήρθε 0-0. Βγες να το σχολιάσουμε λίγο το μάτς. Τους είπα χθες, ναι. Πώς θα ρίξετε γκολ με τόσο σε αυτή την κατάσταση. Με Ιντέγια σε αυτή την κατάσταση και το Φετβατζίδη. Όμως μπορούσαν να τους ρίξουν. Ο οποίος μπορεί να κάνει ένα γκολ σε κάθε 2 χρόνια. Ναι. Χθες δεν το έκανε, πάμε στα επόμενα. Δεν έχει, έπεσαν οι γραμμές. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Τελειούλη τώρα, δεν βγαίνουν οι αριανοί. Είχαν μάτς. Ναι. Δεν κέρδισαν και δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Τι να γίνει να πει. Τους ενημέρωσα χθες το Τόλσο Φετβατζίδη Ντεγκινή. Ντεγκινή τον Ιντέγια Μπράουν. Άκου ένα θέμα τώρα, άκου ένα θέμα από το κέντρο ξανά μανάδικο. Και να πούμε και μια αυτή, μας είπε και ο Χάρης και το είχα σημειωμένα και εγώ και ο Χάρης, ο Εμμανουηλίδης μέσα, ότι κάνει μια εσωτερική αλλαγή να πούμε ο Παντελίδης και πάει από τα ανάποδα ποδάρια στα καλά ποδάρια. Δηλαδή πάει με το καλό πόδι στην πλευρά. Έβαλε τον Τεγκίνη με δεξί ποδάρι δεξιά και πετάει να πούμε το Φετβατζίδη με αριστερό πόδι αριστερά. Να φορτώσει τρία στόπερ. Να πηδήξουν να πούμε με τον Ιντέγε. Με τον Μπράουν. Με τον Μπράουν. Μπράουν ναι. Αυτό θα είχε λογική κατά κάποιο τρόπο. Αν έπρεπε σε ένα ρίσκο να βάλει τον Λάρσον εσωτερικό χαφ. Άκου εμένα. Εσωτερικό χαφ μαζί με τον Ματίγια. Εντάξει. Ναι. Πριν μπει ο Σάσα. Και να βάλει να πούμε τον Ιντεγκινή δεύτερο φορ. Με τους δύο έτσι. Και να πατάει και ο Λάρσον σαν τρίτος. Τότε μπορούσε να πάει το φόρτωμα. Εκεί ας πούμε η εσωτερική αλλαγή δεν ήταν πολύτιμη για τον Άρη. Λεπτομέρεια που, της λεπτομέρειας που μπορεί να δει ένας που παρακολουθεί ποδόσφαιρο και το βλέπει σε κάθε λεπτομέρεια της τακτικής από ένα προπονητή. Και δεν ωφελήθηκε ο Άρης. Ναι. Εντάξει. Για πέρσι βλέπω πάντως για τον. Γιατί ψάχνω εγώ ταυτόχρονα. Ποιον ψάχνεις να βρεις. Έχει, για τον Εσίτη, έχει πάρει πέρσι με την Κορτ Ράικ
Κίτρινη και αποβολή, ένα. Δεύτερη κίτρινη. Ναι, ναι και με τη Μουσκρόν. Αυτά ήταν. Δύο αποβολές. Ναι. Με δύο κίτρινες, όχι απευθείας κόκκινη. Ναι. Με δύο κίτρινες. Ναι. Έτσι, σε τώρα, δύο μάτς πέρσι. Τώρα η διαιτησία έχει λίγο. Εντάξει, ναι. Εντάξει, καλά είναι. Πάμε στις γραμμές, απλά ήθελα να σου πω. Άμα ζωμάτος, άμα έπαιζε ζωμάτος στην Κορντράικ. Ωχ, θα έχει αποβληθεί 10 φορές. Έχει ασυλία από τους διαιτητές εδώ μάτος. Λοιπόν, πριν πάμε στους φίλους, απλά ένα θεματάκι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το σχολιάσουμε. Τι είναι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει και άλλα χρήματα από το τηλεοπτικό deal. Και ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ταμπλούχος αίτητος, δεν τον έχει πάρει κανένα. Ποιος έχει πιο πολύ κόσμο, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός? Λίγο παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό παίρνει. Πρόσεξε, έπαιρνε. Πού είναι ο Παναθηναϊκός? Έπαιρνε 4,2 και τώρα θα πάρει 5,5. 5,5. Ναι. Και τον ΠΑΟΚ θα τον δώσουν πιο λίγα και από την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το κράτος μας που με λες εσύ ότι είμαστε κομπλεξικοί και γκρινιάζεις. Μισό λεπτό. Δηλαδή παίρνεις πρωτάθλημα, παίρνεις κύπελο, είσαι αίτητος, φέρνεις παιχταράδες. Μισό λεπτό. Και πάλι σε. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι παραδοσιακά με τη Νέα Δημοκρατία και ήταν και επιχούντα στο πρώτο διήμερο. Γι' αυτό, γι' αυτό πάμε. Εσύ πάμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πληρώνεις τις μαγκές με το ΣΥΡΙΖΑ εσύ τώρα. Εντάξει. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Όπως ναι. 11 κόκκινες έχει πάρει, εκ των οποίων οι 4 ήταν συνολικά απευθείας. Στα πόσα χρόνια ζωής ποδοσφαιρικής? Είναι 25-6 χρόνια. Πολλές είναι, φίλε. Δηλαδή τρώει περίπου, περίμενε, περίπου 2 το χρόνο. Ωραία. 2 το χρόνο πάνω στη φάση ή δέρνει κανένα εκτός φάσης? Δεν δέρνει κανένα εκτός φάσης. Άρα πάνω στη πάνω φάση. Στη φάση. Πάει με τις τάπες σαν ναι, το βόδι, ναι, να πούμε. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι τα στατιστικά. Μάλιστα. Έχει περίπου 2 το χρόνο και 49 κιλά. Βρήκατε νέο μάτος. Ναι. Για να κράζουν οι άλλοι. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο Κωνσταντίνου. Πάνω 2-3-4. 4, ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ονα. Για τον Κοεντράο ήθελα να πω. Έλα ρε Κοεντράε. Ο άνθρωπος είχε πει από εξ αρχής ότι θα απαντήσει για οικογενειακούς λόγους. Έχει παιδί ρε με ειδικές ανάγκες ρε. Το βγάζω επειδή να μην το βρίζουμε τον άνθρωπο. Άστονα τον άνθρωπο ρε, με τον ταλκά του να πούμε. Άστονα τον άνθρωπο. Ναι. Εμένα μου δείχνει πολλά ότι ο άνθρωπος καλά κάνει και βάζει την οικογένεια. Τι να κάνει, άστονα, δεν τον κολλάω. Πάνω απ' όλα, φέρ τον τώρα. Φέρ τον τώρα, δεν θα παίξει με τον Άγιας και τώρα να το φέρω. Εντάξει. Είναι ανέτοιμος. Γιατί τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει. Δεν δε μου λες κάτσε ρε φίλε, κάτσε λίγο. Εντάξει, εγώ σέβομαι το οικογενειακό θέμα. Εγώ ότι έχω πει για τον Κοεντράο. Αλλά κάτσε, εσύ δεν θες έτοιμο μπακ τώρα να φέρ τον τώρα. Τι φέρ τον τώρα, αυτός θα παίξει 1,5 μήνα. Τι φέρ τον τώρα. Σε 1,5 μήνα θα είναι έτοιμος ο Κοεντράο. Καλό πρωτάθλημα δηλαδή. Εάν είναι να παίξει 1,5 μήνα, τότε δύο φορές έχω δικαίωμα να λέω ότι δικαιώθηκα με το θέμα του Γιαννούλη. Γιατί? Γιατί σε 3 μήνες θα έρθει ο Βιερίνια. Ναι, θα έρθει ο Βιερίνια. Το Γιαννούλη τον προορίζουν για βασικό. Αυτός παίζει. Έπεσε ο φίλος. Επόμενο. Ναι. Για βασικό τον προορίζουν. Πάμε επόμενο. Καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σαριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Έλα ρε αγόρι, πάρε ένα Σαριανός δηλαδή, οκ. Okay, δε... Και αυτός από την Αθήνα. Από την Αθήνα αυτός, ναι. Η δική μας εδώ τρέπονται. Αυτός λειψός λέει. Έλα αγόρι. Καλά ρε από το πουλετή, κάλτσα είσαι ρε. Είναι, καλτσοδέτα μεγάλη. Και όχι από τις απλές τις κάλτσες, από τις χριστουγεννιάτικες που κρεμάνε στο τζάκι για να βάζουν τα δώρα μέσα. Ναι, αλλά δεν βάζει δώρα μέσα αυτός. Είναι δυνατόν, δυο δοκάρια φάσεις, κόλπα ιστορίες, τι να σου πω. Πέρασα με τον Κόρντομπα, έδωσα από τη θύρα 2. Έδωσε χειραψία στον Παντελίδη, τι άλλο θες, α, έφτασε. Δηλαδή, 25 Ιουλίου τέτοια μπάλα, χωρίς να έχει τελειώσει η ομάδα, χωρίς καλή προετοιμασία, χωρίς... Κάτσε να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Αργιανέ, εσύ τι θέλεις, αυτή την μπάλα την καλή που έβαλες αδίτια την Λάρνακα και 0-0 ή μέτρια μπάλα και 1-0. Κοίτα, το επιθυμητό, το top είναι και καλή μπάλα και αποτέλεσμα. Δεν γίνεται τέτοια περίοδο, αλλά... ναι. Αλλά αν μου πεις να επιλέξω τα δύο αρφίλια, εννοείται το αποτέλεσμα. Αυτό λέω. Κάνε τέσσερις φάσεις, βάλε ένα γκολ, πάρ το αποτέλεσμα. Κερατόπουλε, να σε ρωτήσω ρε εσύ. Οι Αργιανοί δεν υπάρχουν στα σχολεία, χαθήκανε. Αυτοί που ήταν χθες πρέπει να ήταν εκδρομή από την ΑΕΛ Μεσού. Τι σχολεία, τι Αργιανοί. Βγαίνει επόμενο στο Καριλάο χθες. Ότι δεν υπάρχουν Αργιανοί στα σχολεία και που είστε και ο ΠΑΟΚ και ο ΕΤ και αλλιώς. Αυτοί που εχθές πρέπει να πάνε από την άλλη μεριά του Κύπρου. 20.000 κόσμο δεν έχει ο Άρης, δηλαδή εντάξει, είπαμε να μην τρελαινόμαστε. Πλάκα με κάνεις, αυτό έλειπε. Δεν είναι. Όχι, κάτσε γιατί κουλιανέ, εμείς θυμόμαστε και γάμα εθνική και ο Ρατόπουλος έλεγε δεν ασχολούμαι, είστε λίγοι. Όχι, είστε κράτησε έτσι, τον αλλιώς. Ομαδικό του κορμό, ο Άρης τον κράτησε παρότι πέρασε δύσκολα χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι εκεί. Ραπτόπουλος δεν μιλάει τώρα γιατί σου λέει εντάξει να πει τώρα, εντάξει. Τι έγινε τώρα, το είδε φύσκα το μαγαζί. Σκέφτεται τώρα τι θα σε πει, σκέφτεται. Μικρό είναι το γήπεδο. Είναι μικρό το γήπεδο λέει, να 18.000 σιγά. 20.000 χωράει. Είχε και 1.000 Κύπριους, αυτό λέει. Βάλει και τους Κύπριους. Να το κάνουμε επέκταση, 25.000 πες, πρέπει θέλει επέκταση. Τι μέσο όρο ηλικίας είχε το Χαριλάου χθες?
Να έχει γύρω στους 25. Πού να ξέρουμε τώρα πήγαμε. Μέσο όρο ηλικία. Δεν ξέρουμε, αυτό δεν μπορούμε να το πατήσουμε. Αυτό είναι. Να σε καλά, μόνο, αυτό μόνο εσύ μπορείς να τα πεις. Αυτά εσύ θα ψάξεις, θα βρεις ένα μέσο όρο δικό σου. Θα μπω στο Facebook όλη μέρα και θα δω φωτογραφίες και θα δω αν έχει μικρά παιδιά. Φύγε Αργανάκη, να σε καλά. Να σε καλά. Σε 233 παιχνίδια. Οι συμμετοχές του SCT είναι 233 παιχνίδια και έχει πάρει 11 κόκκινες. Υπολόγισε επομένως. Κάθε πόσα μας 5 κόκκινες. Στα 23 παιχνίδια παίρνει μία κόκκινη. Καλά πας. Μία κόκκινη σε 23. Εδώ έχετε το μάτος που έπρεπε να πάρει κόκκινες και δεν παίρνει. Όχι, ψέματα. Καλά, ναι. Το είπα ή έκανα άλλο. Ναι, επί 10, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, καλά είναι. Καλά είναι, εντάξει. Θα πάρει και κόκκινη. Χάφα αμυντικό είναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, ναι, δεν θα πάρει κόκκινη. Όχι, εντάξει. Καλημέρα, ναι. Άμα είναι, πέραμε το χαρίσι. Ναι. Ναι, αλλά δεν δύο μέτρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Νικόλα, θα ήθελα λίγο με σένα λίγο να πω για το θέμα του Κοεντράου. Ναι. Είναι από τις λίγες φορές που δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχω πάλι, να έχω έτσι έρθει σε αντιπαράθεση. Σου φαντάζω δηλαδή λογικά αυτά που λέω, παιδί μου, εδώ τώρα κάπου δεν ταυτιζόμαστε. Να τεκμηριώσω. Βεβαίως. Έδωσες εχθές ένα σωστό παράδειγμα σε περίπτωση που άμα ήταν φίλος σου και όπως είπες σε έκλανε, ξαναγυρνούσε, δεν θα ήθελε να έσουνα. Δεν θα ήμουν φίλος του μαζί του, ναι. Μπράβο. Τέλος. Εγώ συμφωνώ και απαυξάνω με αυτό που λες, αλλά εσύ το προσωποποιείς. Ναι. Επειδή λέμε ότι πάνω από τον ΠΑΒ δεν υπάρχει κανένας. Ναι. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο ομαδικά το θέμα. Ναι. Εάν ο Κοντράου με αυξήσει τις πιθανότητες στο να πάρω το πρωτάθλημα, εγώ θα τον ήθελα. Πρόσεξε. Για ποιο λόγο, ο άλλος ο μπακ που θα φέρεις δεν θα σου αυξήσει τις πιθανότητες να πάρεις πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ο Κοντράου και δεν υπάρχει κανένας άλλος μπακ, ας πούμε. Όχι. Ναι. Αλλά άμα είναι της δυναμικής ή έστω συμπλήν λίγο πάνω κάτω σαν τον Κοντράου, ναι. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα όμως ότι θα έρθει και ένα όνομα. Εντάξει, πρόσεξε, εγώ έτσι. Δεν τα έχω με τον παίχτη Κοεντράου. Τα έχω με τη συμπεριφορά που δεν μου αρέσει. Ναι, αυτό καυτή διάθεση. Εγώ ποδοσφαιρικά θα πω κάτι άλλο. Αλλά είναι και ανέτοιμος αυτή τη στιγμή. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει αμυντικό χαφ εύκολο στην κάρτα και ο Κοεντράου και αυτός εύκολο στην κάρτα. Ω, μεγάλος καρταδόρος. Θα παίζουμε 9 σε κάθε μάτς. Θα έχεις προβλήματα. Θα έχω και το Μάτος απ' την άλλη. Θα έχεις και το Μάτος που μπορεί η διαιτησία φέτος να μην είναι με το Μάτος. Πολύ ωραία προσέγγιση. Θα έχω τρεις δηλαδή μπελαλίδες. Το καλύτερο από όλα που είπε σήμερα ήταν αυτό, να ξέρεις. Άλλο τώρα το παιδί που έχει κάνει και τα λοιπά δεν τον κολλάω. Το καλύτερο από όλα που είπε σήμερα το είπε σε 10 παρά 1. Πάει τελείως. Τρεις μπελαλίδες μέσα στην ομάδα. Όπα, φεύγω. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Έναν ακόμα προλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε. Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλώ σονα. Κλείνεις και την πόρτα, φίλε. Α, την έκλεισε. Την έκλεισε. Πήρε ο αέρας την πόρτα. Καλημέρα, γεια σας. Σταματάμε, δεν παίρνουμε άλλες γραμμές γιατί είναι 10 η ώρα. Τελειώσαμε, κοτσαρί μου. Ξέρεις τι στεναχωριέμαι. Για πες. Θα πάρεις άδεια, ρε κερατά, και θα είμαι μόνο. Ω, θα έχεις Σαρόπουλο εδώ, το κανονίσαμε. Ναι. Εγώ δεν, ευτυχώς είμαι ήρεμος γιατί εσύ δεν παίρνεις σχεδόν καθόλου άδεια. 26 Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Φέτος λόγω να πούμε. Ευγενούλας, αλλά. Πάει άδεια. Αλλά Ευγενούλας είναι καρεκόσκινο. Πάει. Πάει άδεια, Ευγενούλα. Χαλάλη για την Ευγενούλα όλα. Λοιπόν, κλείνουμε να ευχαριστήσουμε Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Με τον Κωστή θα τα πείτε το μεσημέρι. Κανονικά με τον κόκκινο εδώ παρεούλα, τον Γρηγόρη. Μαζί το απόγευμα, μετά τις 6 θα έχω παρεούλα και Χάρη Μανουηλίδη σήμερα, έτσι να κάνουμε λίγο κουσκουσάκι. Μένετε εδώ. Ακολουθεί ένας Bon Viver των Ερτζιανών, έτσι ο Ζαμπούνης των FM, Γιάννης Πάγκος από το μακρινό Αμαζόνιο, παρέα με τον Γιώργο Ζαέρη από το καυτό Χόρστ, με την πλάκα τέλος, στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό να έχετε όλοι σας.